Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και φέτος εδώ, ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ. Το 7ο αεροπορικό σόου, το 7ο Καβάλα Έρση Σόου είναι πλέον γεγονός. Δεύτερη μέρα διεξαγωγής του αεροπορικού σόου και είμαστε ζωντανά στους τηλεοπτικούς δέκτες για την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια. Η Οργανωτική Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμο Καβάλας και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και μέλη τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, τη Δημοφέλεια, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Καβάλας, το Σωματείο Καφεστοπολών διοργανώνουν και φέτος τη Διεθνή Αεροναυτική Διοργάνωση 7ο Καβάλα Έρση Σόου στην παραλιακή ζώνη του λιμένα της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως το Δήμο Παγκαίου. Ξεκινάμε με τους αλεξιπτωτιστές οι οποίοι κέρδισαν τις εντυπώσεις εχθές, πρώτη μέρα διεξαγωγής του αεροπορικού σόου, του 7ου Καβάλα Έρση Σόου. Η διοργάνωση, να πούμε δύο λόγια για τη διοργάνωση, έχει στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τις κρατικές υπηρεσίες. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Ενώ, να πούμε ότι οι αεροπορικές αλλά και ναυτικές επιδείξεις προβάλλουν και προάγουν την ανθρώπινη δυνατότητα και τόλμη, αλλά και τα όρια της αεροναυτικής τεχνολογίας, τα οποία όλα αυτά προκαλούν συγκίνηση και θαυμασμό στους θεατές, διευρύνουν την φαντασία πραγματικά και τα όνειρα των μικρών παιδιών. Μικρή μεγάλη λοιπόν, στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιφέρεια, σηκώνουμε και φέτος το κεφάλι ψηλά. Να πούμε ότι είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, το τεχνικό επιτελείο του σταθμού βρίσκεται στις επάλξεις από χθες, ενώ στο κάτω μέρος της πλατείας Ελευθερίας βρίσκεται η καλή συνάδελφος Έλενα Σερεφίδου, με την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αεροπορικού σόου. Εδώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι πτώσεις των αλεξιπτωτιστών. Να πούμε δύο λόγια και για τους χρυσούς χορηγούς της διοργάνωσης αυτής, μέσα από την τηλεοπτική αυτή παραγωγή της τηλεόρασης του Σέντερ, το αστικό κτέλ Καβάλας με μότο «Πάντα στην ώρα τους, πάντα στην ώρα σας». Από εκεί και μετά, το πρατήριο υγρών καυσίμων Αφή Πούλου στην οδό Βενιζέλου 24. Φυσικά, μαζί μας, το κέντρο ευεξίας ΣΠΑ, το λεγόμενο ΖΕΝ, μια πραγματική όαση χαλάρωσης και ομορφιάς σε έναν παράδοσο αναζωογόνησης και ευεξίας. Επίσης, μαζί μας, τα κέντρα ξένων γλωσσών Ίσον του Ομίλου Στρατηγάκη. 40 χρόνια δίπλα σας, πάντα πρωτοπόροι. Το μήνυμα ουσιαστικά του κέντρου, των κέντρων ξένων γλωσσών του Ομίλου Στρατηγάκη Ίσον. Ενώ να πούμε ότι την έναρξη του αεροπορικού σόου κηρύσσει η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Καβάλας, όπως έκανε και πέρσι, όπως έκανε και χθες πρώτη μέρα, ενώ βλέπετε τους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι πραγματικά εχθές, πρώτη μέρα διεξαγωγής του αεροπορικού σόου, κέρδισαν τις εντυπώσεις. Πριν όμως μεταφερθούμε στην παραλιακή ζώνη και στην Έλενα Σερεφίδου, έχουμε κοντά μας τον δικό μας άνθρωπο, την Εύα Βασαλίδου, την πρόεδρο του ομίλου της τηλεόρασης του Σέντερ, την οποία καλησπερίζω. Και του χρόνου με υγεία. Καλησπέρα, Εύα. Και του χρόνου με υγεία. Μια εξαιρετική ημέρα. Ήθελα για να σηκώσουμε το κεφάλι ακόμα πιο ψηλά και το έχουμε ανάγκη ιδιαίτερα αυτό το διάστημα. Μια εκδήλωση που την περιμένει ο τόπος και θέλω να σας πω ότι από χθες σφίγει. Ναι, αγάπη μου, έχουμε είμαστε και το μικρό Γρηγόρη εδώ στην παρέα μας. Σφίζει η πόλη μας από ζωή και ήταν νυχτερινά μαγαζιά και οι ταβέρνες και υπάρχει ποιότητα παντού στην πράξη και στα ξενοδοχεία. Είναι μια ευχάριστη λοιπόν νότα, προκειμένου και να ανανεωθούμε με αφορμή τον τουρισμό, ο οποίος στην πράξη τον περιμένουμε πώς και πώς, αλλά και να καθαρώσουμε και εμείς κάτι μοναδικό δικό μας. Έτσι, και οι αλεξιπτωτιστές εχθές, πρώτη μέρα του αεροπορικού σοου, κέρδισαν και τις εντυπώσεις. Προσγειώνται, ξέρεις, στην παραλιακή και έχει φοβερό suspense και αντρεναλίνη την ώρα της προσγείωσης. Λοιπόν, ο γιος του χαιρετάει με τους πιλότους που ξεκινούν, αλλά καθώς επίσης και τους αλεξιπτωτιστές. Οπότε πάμε από εκεί να απολαύσουμε. Πηγαίνετε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Όσοι ακριβώς δεν έχουν τη δυνατότητα, θα μπορούν μέσω της τηλεόρασης του Σέντερ να παρακολουθήσουν καρέ-κορέ και με κοντινά πλάνα τους εξαιρετικούς αυτούς πιλότους και να την απολαύσουμε αυτή την εκδήλωση και αντίστοιχα
αύριο αργά το βράδυ. Εύα, θα μας φέρεις μετά και τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, όπου έχει και φιλοξενούμενος τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής και όχι μόνο. Εννοείται. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Οι αληξεπτουτιστές εν κινήσει, εν δράση, λοιπόν, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. 7ο Καβάλα Έρση Σόου και αμέσως τώρα καλησπερίζουμε την Έλενα Σερεφίδου με τα κίτρινα. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη από το μπαλκόνι της Καβάλας, όπως λες και εσύ, την παραλιακή ζώνη. Πραγματικά φέτος χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βρίσκομαι στον παλμό των πραγμάτων. Βρίσκομαι εδώ μαζί με τον κόσμο και φυσικά, οποία τιμή. Από πίσω μου έχω την κυρία Καπουρίδου και τον κύριο Σερβετά, τους οποίους έχουμε φυσικά την ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο αργότερα. Μας βοήθησε ο καιρός. Μπορούμε παράλληλα φυσικά να βλέπουμε και τους αλεξοπτιστές αλλά και τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ. Έλενα, πραγματικά είναι νωρίς ακόμα, αλλά άρχισε το υπερθέαμα και ο κόσμος παρά τον ήλιο έχει κατεβεί. Τον ήλιο που αναζητούσαμε όλα τα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι. Πραγματικά, αν και οι κακοκαιρίες των προηγούμενων ημερών μας αρακούνσαν λιγάκι θα λέγαμε, τελικά φαίνεται πως οι φορείς και οι εκπρόσωποι έχουν υπογράψει κάποια μυστική συμφωνία θα λέγαμε με τον καιρό, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα ο καιρός και ο ουρανός είναι πολύ πιο ανοιχτός σε σχέση με πέρσι. Οπότε περιμένουμε όλοι τις αγαπημένες Baltic Bees, οι οποίες θα ζωγραφίσουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στον ουρανό τις αγαπημένες καρδιές. Έτσι ακριβώς, Έλενα, πραγματικά η ανταπόκριση και του κόσμου σε όλες αυτές τις αποστολές που συμμετέχουν για 7η συνεχόμενη χρονιά στο αεροπορικό σοου είναι μοναδική. Να πούμε δυο λόγια για τη σχολή αληξιπτωτιστών όπου είναι σε δράση αυτή τη στιγμή και τους βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Ιδρύθηκε 12 Μαρτίου του 1955 με πρωτοβουλία του στρατηγού Ανδρέα Καλίνσκι, πρώτου διοικητού των δυνάμεων καταδρομών. Η αποστολή της σχολής αληξιπτωτιστών είναι να διαμορφώσει τον αξιόμαχο των εκπαιδευόμενων ως προς τις αληξιπτωτιστικές επεμβάσεις και την αυτοάμυνα. Η σχολή αυτή συμμετέχει συχνά σε διεθνείς δραστηριότητες όπως είναι και αυτή, ενώ εκπροσωπεί την Ελλάδα και τις ένοπλες δυνάμεις σε διεθνείς αγώνες αληξιπτωτισμού. Υπάρχουν βέβαια και τμήματα αρκετά εκπαίδευσης, είναι μοναδικές πραγματικά εικόνες που καταγράφουν οι εικονολήπτες της τηλεόρασης του Σέντερ στην αρχή μιας ακόμη τηλεοπτικής παραγωγής στο πλαίσιο διεξαγωγής της δεύτερης μέρας του 7ου Καβάλα Έρση Σόου. Έλενα. Πώς τα πες όλα, live εικόνα, περνάει ο κόσμος, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως όλο αυτό το θέμα είναι για τον κόσμο, εμείς απλά βοηθάμε συμπληρωματικά για έτσι, όλους έτσι, όσους ακριβώς βρίσκονται στο σπίτι αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κατέβει. Και αν δεν έχουν κατέβει, τους καλούμε να κατέβουν σήμερα, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρτι σήμερα. Είναι ένα πάρτι. Να δούμε λίγο κι εμείς από εδώ κάτω τους αληξιπτωτιστές. Είναι φανταστική. Με την Μακεδονία μας, την οποία την τιμάνε. Πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος έχει σηκώσει και φέτος το κεφάλι ψηλά. Όλοι με τα κινητά στο χέρι. Όλοι, όλοι. Κάποιοι δίνουν live, κάποιοι βγάζουν φωτογραφίες. Δεν πειράζει. Ο καθένας όπως μπορεί. Από την πρώτη στιγμή, με το που ξεκίνησαν τις πτώσεις οι αληξιπτωτιστές, όλοι σηκώσαν τα κεφάλια ψηλά. Όλοι βγάλαν μια φωτογραφική μηχανή από την τσάντα τους, ένα κινητό τηλέφωνο για να αποθανατήσουν τη στιγμή. Όπως να σου πω, και οι κάμερες, οι εικονολήπτες από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ καταγράφουν καρέ-καρέ, όπως είπε και λίγο νωρίτερα η Εύα Πασαλίδου, την εικόνα. Οπότε από σένα θα ήθελα και από τον εικονολήπτη περισσότερη εικόνα από τον κόσμο που ξεπλαισιώνει εκεί, Έλενα. Φυσικά και να κάνουμε μια μικρή εδώ, μια φίλη. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Βλέπουμε ότι έχετε σηκώσει το κεφάλι ψηλά, το ναι, κινητό. Ναι, εννοείται. Αποθανατίζετε τη στιγμή, έτσι. Πιστεύω όποιος έρχεται εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο και για την πόλη μας. Γιατί έρχεται και κόσμος και το βλέπει και αυτός.
βοηθάει, πιστεύω, και στον οικονομικό τομέα. Πολλά τα αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν σήμερα, αλλά αυτό που περιμένεις περισσότερο ποιο είναι? Σίγουρα το F-16. Το F-16, για ποιο λόγο, γιατί όλοι κάνουν λόγο για το F-16? Καταρχήν ο ήχος και μόνος είναι να τριχιάζει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Φυσικά θα μιλήσουμε και με άλλους πολλούς, Γιάννη. Η αλήθεια είναι, Έλενα, ότι μικροί-μεγάλοι περιμένουν το F-16 αλλά και το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Apache, το οποίο πραγματικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς δέκτες. Φωτογραφίζονται μικροί και μεγάλοι με το Huey, το λεγόμενο Huey. Φωτογραφίζονται οι διερχόμενοι πολίτες, μικροί και μεγάλοι. Και από εκεί και μετά οι αλεξιπτωτιστές είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό το αεροπορικό σοου και χθες και σήμερα, και αυτοί με τη σειρά τους κερδίζουν τις εντυπώσεις. Να συνεχίζουν την επίδειξή τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο για την νεολαία. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Από εδώ είναι η κάμερα, παιδιά, είμαστε ζωντανά. Α, οκ. Λοιπόν, πείτε μου. Κατεβήκαμε κάτω, 7ο καβάλαιο του σοου. Τα κινητά πού είναι? Τη κινητά είναι μέσα. Εγώ έρχομαι από Αθήνα. Από Αθήνα, πάμε. Μάλιστα. Ναι. Και ήρθα να δω το Ersi Show. Ήρθες αποκλειστικά δηλαδή για το Ersi Show? Όχι, έρχομαι και παραθερίζω εδώ στην Κεραμωτή. Και ήρθα να δω και το Ersi Show με αφορμή... Ναι. Στο πλαίσιο το διακοπών σου, μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά που θα το παρακολουθήσεις? Ναι. Μόνο στην Αθήνα που έχουμε εμείς το αεροδρόμιο στο Τατόι που παρακολουθούμε. Αλλά πρώτη φορά στην Καβάλα, ναι. Και μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Ποιο είναι αυτό που περιμένεις περισσότερο? Κάποιοι κάνουν λόγο για το F-16, κάποιοι για το Apache. Εσύ τι περιμένεις? Το ελικόπτερο νομίζω. F-16 έχουμε δει και στην Αθήνα. Αλλά το ελικόπτερο όχι. Κοντά στη θάλασσα ποτέ. Όταν θα κατέβεις κάτω στην Αθήνα θα μεταφέρεις τα καλύτερα για εμάς. Αμέ. Πάντα. Νομίζω. Νομίζω, Έλενα, ότι ήταν ο καλύτερος αυτός, ο νέος, ο άνθρωπος, ο οποίος έδωσε το στίγμα και για τον Τατόι, αλλά και που τόλμησε να συγκρίνει αυτό το θέαμα, το οποίο δεν είδε ακόμα, με την Καβάλα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και τον ευχαριστούμε έτσι, πάρα ακριβώς, πολύ. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Ευχαριστούμε μπράβο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Θα ακούσουμε γενικότερα τις γνώμες του κόσμου. Είναι το μόνο φυσικά... σίγουρο και να σου πω, να σου πω όσο μιλάμε, βλέπουμε και εικόνες replay οι οποίες επαναλαμβάνονται και για τους φίλους τηλεδιατές, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση Μακεδονία Στράκη, στην τηλεόραση του Center, και μένουν αμφιθεατρικά, γιατί πραγματικά το γεωγραφικό, το επίπεδο, και βλέπουμε διάφορες οπτικές γωνίες. Να πούμε, οι τηλεθεατές που είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση του Center αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κατεβεί στην παραλιακή, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν live από την εικόνα από την τηλεόρασή τους αλλά και από το μπαλκόνι τους. Βέβαια, αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από το φρούριο της Καβάλας, από τη Χερσόνησο της Παναγίας. Ενώ υπάρχουν και άλλες οπτικές γωνίες, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι κονολήπτες, οι κάμερες της τηλεόρασης του Center, όπου καταγράφουν πραγματικά καρέ-καρέ όλα αυτά τα στιγμιότυπα του αεροπορικού σοου. Να αναφέρω για μία ακόμη φορά τους χρυσούς χορηγούς για αυτή τη τηλεοπτική παραγωγή. Μαζί μας το αστικό κτέλ με μότο «Πάντα στην ώρα τους, πάντα στην ώρα σας». Το πρατήριο υγρών καυσίμων Αφιπούλου, την εδώ Ελευθερίου Βενιζέλου, 24 στο κέντρο της Καβάλας. Από εκεί και μετά, μαζί μας τα κέντρα ξένων γλωσσών Ίζων του ομίλου Στρατηγάκη, 40 χρόνια δίπλα, πάντα πρωτοπόροι. Και φυσικά μια πραγματική όαση χαλάρωσης και ομορφιάς σε ένα παράδεισο αναζωογόνησης και ευεξίας. Το κέντρο ευεξίας SPA ZEN. Λοιπόν, καλή τηλεθέαση στους φίλους τηλεθεατές της τηλεόρασης Μακεδονίας και Θράκης, από τον Εύρο μέχρι και τις Σέρες, όπου εκπέμπει πραγματικά το σήμα του σταθμού, αυτού που επί σειρά αρκετών δεκαετιών πραγματικά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Βλέπουμε εικόνες από το παραλιακό μέτωπο, εκεί όπου βρίσκεται η Έλενα Σερεφίδου. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι πτήσεις των αλεξιπτωτιστών και φυσικά υπάρχουν και κάποιες ναυτικές επιδείξεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εχθές και συνεχίζονται και σήμερα. Είμαι θαυμάστρια
Οι αεροπορικές αυτές και ναυτικές αποδείξεις προβάλλουν και προάγουν την ανθρώπινη δυνατότητα και τόλμη, αλλά και τα όρια αεροναυτικής τεχνολογίας. Βλέπουμε εδώ και το φρούριο της Καβάλας με την γαλανόλευκη. Προκαλούν συγκίνηση και θαυμασμό στους θεατές, διευρύνουν τη φαντασία μικρών αλλά και μεγάλων. Γιατί σε ένα τέτοιο αεροπορικό σοου γινόμαστε όλοι παιδιά, μικροί και μεγάλοι. Ο θεσμός αυτός πλέον είναι από τους πολίτες για τους πολίτες. Με σύνθημα Έλενα, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Από το ξεκίνημά του το 2011 μέχρι και σήμερα. Πετυχαίνει και αναπτύσσεται κάτω από το πλέον δυσχερές οικονομικό περιβάλλον ύφεσης, γεγονός που ουσιαστικά δείχνει τις δυνατότητες της κοινωνίας στη βάση της ενότητας και της συνεργατικότητας. Έλενα, τι λέει η Έμι Καμπουρίδου? Λέει το κεφάλι ψηλά και κοιτάμε αριστερά. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τις οδηγίες της Έμις Καμπουρίδου. Έτσι θα μπορούσε να είναι άνετα το σλόγαν της ιταλικής ομάδας Μπλε Κίρκι. Μπλε Κίρκι λοιπόν. Φέτος, στην Ιταλία, καμάδη, έτσι. Για δεύτερη φορά στο Έρση Σόου. Πετάει τα πλάκα λοιπόν αυτή η τετραμελής ομάδα των Ιταλών. Ιταλία, κάνοντας λοιπόν, loops, κάνοντας νευρικά σπασίματα αλλαγής κατεύθυνσης και όλα αυτά κατά ένα περίεργο τρόπο τα κάνουν να μοιάζει, να μοιάζουν παιχνιδάκι. Η ομάδα αποτελείται από τον αρχηγό Φραντσέσκο Μαρτόνε, τον νούμερο 2 αριστερό wingman Gianfranco Slotto, τον νούμερο 3 δεξιό wingman Tommaso Rapponi και τον νούμερο 4 Bruno Servadei. Πάρα πολύ ωραία οδηγία. Είναι Ιταλή λοιπόν, Έλενα. Μπορείτε να χαιρετάτε λίγο χρόνο από τον κύριο Σερβετά. Νομίζω αξίζει τον κόπο να του πούμε ένα τηλεοπτικό χαίρετε. Χαίρεστε, τι κάνετε. Δεν είναι ευγενικό που είμαι σκυμμένος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μας βρήκατε πάνω στην παρουσίαση του RC Show της Καβάλας του 2018. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να καθίσω έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που περιμένουμε περισσότερο από το φετινό show? Τι περιμένουμε περισσότερο? Όλοι κάνουν λόγο για το F-16. Εγώ περιμένω τις Baltic Beats, ας πούμε. Και οι Baltic, όλοι είναι πάρα πολύ. Όλοι δίνουν κάτι. Απλά το F-16 δεν χορταίνεται. Όσες φορές και να το παρακολουθείς, όσες φορές και να το δεις, είναι η ένταση, ο ήχος, οι μυρωδιές, όλο αυτό το η αδρεναλίνη που βγάζει. Αλλά όλο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ τρυφερό. Και αυτοί που αδικούμε, γιατί δεν τους βλέπουμε τώρα, οι οποίοι είναι πάνω από 70 χρονών όλοι οι πιλότοι, και μάλλον θα μπουν και στο βιβλίο εκείνες, γιατί είναι πρώην εκπαιδευτές, πρώην στρατηγοί κτλ. Οι οποίοι για το κέφι τους κάνανε την Μπλε Κίρκι, η οποία περνάει αυτή τη στιγμή από πάνω και είναι υπέροχη, παιδιά. Όταν θα επιστρέψετε πίσω, τι θα έχετε πάρει μαζί σας εδώ από την Καβάλα? Μια μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε και στην πόλη μου. Αλήθεια το λέω. Είναι τόσο ωραίο, μα τόσο ωραίο, τόσο ευγενικό και σου δίνει χαρά και ενέργεια και ευεξία. Και το έχουμε πολύ ανάγκη να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Ρώτησε τον Έλενα, να σε κάνω. Δεν πρόλαβες, δεν πειράζει. Ήθελα να το ρωτήσει αν τελικά επιβεβαιώνει τις φήμες που συνομίλησε με τον Τάσο Αρνιακό εχθές. Σχετικά με τον καιρό, γιατί ο καιρός τελικά μας έκανε το χατήρι. Ναι, Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι με το ζόρι ξέκλειψα έστω και. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πολύ έτοιμα λεπτά, γιατί μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος Σερβετάς ούτως ή άλλως δουλεύει σήμερα εδώ. Βέβαια, περνάει και καλά. Είναι πραγματικά πολύ τυχερός και ο ίδιος και η Έμι Καμπουρίδου που αποτελούν παιδιά του Έρση Σόου. Και εμείς εξίσου τυχεροί, γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι δουλεύουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το απολαμβάνουμε το πολύ. Το απολαμβάνουμε, γιατί σε ακούω στο ακουστικό και εγώ σηκώνω το κεφάλι ψηλά για να δω την αποστολή από την Ιταλία. Πραγματικά μοναδική πτήση με απόλυτη αρμονία, όπως μας έχουν συνηθίσει. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουν σε αυτό το αεροπορικό σοου, το 7ο Καβάλα Έρση Σοου. Είναι εξαιρετική, Έλενα, πραγματικά πετάνε με την απόλυτη αρμονία. Είναι πάνω από 70 ευρώ άνθρωποι που πετούν εκεί πέρα και δέχονται όλοι. Είναι μοναδική. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Μακεδονία Στράκ, στην τηλεόραση του Σέντερ. Υπάρχουν πολλές εκπλήξεις για σήμερα. Και μέχρι το τέλος αυτής της μέρας. Να πούμε, Έλενα, ότι το μέρος του αεροπορικού σοου αύριο μεταφέρεται στον θαλάσσιο κόλπο, στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου του Δήμου Παγκαίου. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές και ναυτικές επιδείξεις στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου, το λεγόμενο δεύτερο Παγκαίο Flight Day.
Σε replay βλέπουμε την αποστολή της Ιταλίας, τους Ιταλούς, οι οποίοι και αυτοί εντυπωσιάζουν με την απόλυτη αρμονική πτήση. Δεν το κάνουν κατά λάθος, χάμουν μας τον άλλο. Είναι μοναδικές πραγματικά οι εικόνες τις οποίες παρακολουθούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το Απάτσι, την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους Δέδαλος, της Baltic Beast, της Μέλισσες της Βαλτικής, την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους του λεγόμενου F-16, τη σχολεία ανεξιδοτιστών που την παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα και φυσικά και άλλες συμμετοχές τις οποίες θα γνωρίσουμε είναι κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής παραγωγής για του τηλεοπτικού σόου. Μια χορογραφία πραγματικά στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μια χορογραφία στον αέρα. Με απόλυτη αρμονία οι Ιταλοί χαρίζουν ένα πραγματικά μοναδικό θέαμα. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Νομού Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, αντιπρόεδρο και του Επιμελητηρίου Καβάλας. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Νομίζω ότι πιστή στο ραντεβού εδώ για 7η συνεχή χρονιά. Το Air Show είναι μια, έχει πλέον γίνει θεσμός για την πόλη μας. Πολλοί είναι και οι ξένοι επισκέπτες σήμερα από την περιφέρεια που έχουν επισκεφθεί την πόλη μας για να δουν το Air Show. Νομίζω ότι έχουμε και επισκέπτες, έτσι δεν το συζητάμε. Και δεν είναι η πρώτη χρονιά. Αλλά πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα με τη συμφωνία όλων των φορέων. Να βοηθήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό, τον Παναγιώτο Γεωργιάδη, που δίνει και την ψυχή του για αυτό το show. Και νομίζω ότι είναι ο πρωτεργάτης, χωρίς αυτό δεν θα γινόταν τίποτα. Και να απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρουν και η πολεμική αεροπορία, αλλά και οι Ιταλοί που ήρθαν αυτή την ώρα. Ναι. Αυτή την ώρα πραγματικά τους, μοναδικά, αρμονικά και έτσι, μοναδικά. Και τέτοιες ενέργειες, τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουν, νομίζω ότι ενισχύουν την πόλη μας, ενισχύουν το brand name που λέγεται Καβάλα. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διοργάνωση, που όπως είπατε, υπεύθυνος της διοργάνωσης είναι ο κ. Γεωργιάδης, είναι από πίσω ο Δήμος, η Περιφερειακή Ενότητα, οι ξενοδόχοι. Το Επιμελητήριο, το οποίο από την αρχή έχει αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό, τον έχει πιστέψει και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται συνέχεια εκτός από μια χρονιά. Νομίζω ότι θεωρείται πετυχημένος ο θεσμός. Απλώς κάθε χρόνο θα πρέπει να κοιτάζουμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε καλύτερα. Είναι μοναδικά λοιπόν και συνεχίζουμε γιατί έχουμε μέλλον. Θα δούμε και τις μέλη της Βαλτικής. Έχουμε αρκετή ώρα και νομίζω ότι αύριο θα μεταβείτε στην Ελλάδα. Έχει επεκταθεί γεωγραφικά και το έχει αγκαλιάσει και ο Δήμος Παγκαίων το θεσμό. Νομίζω ότι βοηθάει γενικότερα όλη την περιοχή μας. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, απολαμβάνουμε πραγματικά τους Ιταλούς που με απόλυτη αρμονία μας προσφέρουν και μας χαρίζουν ένα μοναδικό θέαμα. Την απόλυτη χορογραφία, Έλενα Σερεφίδου, δεν ξέρω αν με ακούς. Γιάννη, σε ακούω. Βλέπει τον κόσμο, μας μιλάει, μας αγκαλιάζει. Μας ρωτάει πότε θα το ξαναδείξουμε σε επανάληψη. Καλά, θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε. θα χορτάσει ο κόσμος να το βλέπει τις επόμενες ημέρες σε επανάληψη. Εγώ να πάω λίγο να μιλήσω με τον κόσμο. Βεβαίως. Να δούμε εδώ την φίλη μας, η οποία προσπαθεί να βγει selfie με το σερβιτά. Να ακούσουμε τι λέει. Η κάμερα είναι από εκεί, παρακαλώ. Δεν μπορώ, Παναγία. Τρέπετε. Από Νευροκόπη είμαι. Από τον Νευροκόπη. Μάλιστα, κέρδισε εδώ να παρακολουθήσω σοου. Εννοείται. Τα βλέπω πολλά χρόνια από τηλεόραση και μου αρέσει και στρατό. Τον αγαπώ. Θα σου κάνω μια ερώτηση που κάνω σχεδόν σε όλους. Τι είναι αυτό που περιμένεις περισσότερο? Να δω όλα τα αεροπλάνα.
Θέλω να τα δω όλα με τη σειρά. Τα ένα που ξεχωρίζει περισσότερο. F16 και Απάτσι. Καμό με το F16, Γιάννη. Όλοι περιμένουν F16. Για ποιο λόγο, επειδή κάνει θόρυβο? Όχι, αλλά δεν ξέρω γιατί. Έχω ένα κόλλημα γενικά με το στρατό. Είναι το όνειρό μου να περάσω στρατό. Α, πόσο χρόνο είσαι? 17, όχι 18. Χρόνο 18. Μάλιστα. Σου το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μου. Πάρα πολύ. Μελλοντική αεροπόρο, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τις φίλες της. Χαίρετε. Τους, να σου πω, Έλενα, πού τους βρίσκεις, τον έναν από την Αθήνα, τον άλλον από τον Ευρωκόπη και συγκεκριμένα η φίλη μας από τον Ευρωκόπη είπε ότι τον βλέπει στην τηλεόραση και έρχεται κάθε φορά να το δει και από εδώ από κοντά. Πράγμα που σημαίνει ότι το βλέπει από την τηλεόραση του Σέντερ μόνο, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω κι άλλο με τον κόσμο, δεν μου αρκεί. Πάμε λίγο λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Θέλω να βρεις και άλλους επισκέπτες, δεν θέλω καβαλιώτες, θέλουμε επισκέπτες. Είπες Αθήνα, Νευροκόπη, θέλω Λάρισα, θέλω Βόλο, θέλω Σέρες. Από δράμα, Γιάννη. Από δράμα, μπράβο, και άλλη δράμα. Στο Center TV, ήρθατε στο 7ο Καβαλέρι Σόου. Έρχεστε κάθε χρόνο? Όχι, κάθε χρονιά το πετύχαινα από πάνω καθώς γυρνούσα από τη θάλασσα. Και είπα φέτος να έρθω από κοντά να δω αυτό το υπέροχο σόου. Φέτος θυσιάσατε λοιπόν το μπάνιο. Το μπάνιο, λίγο με τη ζέστη εδώ με τον ήλιο, υδρώνουμε, δεν μας πειράζει. Είναι αξιόλογο αυτό εδώ που βλέπουμε και πιστεύω να ερχόμαστε κάθε χρόνο. Έχετε εκεί με την οικογένεια? Ναι. Ναι, μαζί με τα παιδιά, Πάρα πολύ ωραία. Πώς λένε αγάπη μας, ένα άλλο να σας ακούσουμε και εσένα. Η Ιωάννα, εσύ τι περιμένεις, το F16? Όλοι για το F16 μου λένε. Ναι. Ναι, το F16? Πάρα πολύ ωραία. F16 λοιπόν για την Ιωάννα. Τι θα κάνετε μετά την ολοκλήρωση του σοου? Θα μείνετε εδώ για φαγητό? Θα μείνουμε εδώ, είναι ωραία η θάλασσα, το βραδάκι, δροσούλα. Αυτά δεν χάνονται. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Να είστε καλά. Έτσι Γιάννη, θα μείνει ο κόσμος μετά εδώ και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα γεμίσουν τα καταστήματα της Καβάλας, κυρίως η παραλιακή ζώνη. Έλενα, σου μιλάει ο κόσμος και εγώ ακούω και καταγράφω. Δηλαδή ο φίλος από τη Δράμα είπε πηγαίναμε στη θάλασσα και φεύγοντας από πάνω είδαμε πέρσι αυτό και είπαμε φέτος να έρθουμε στην Καβάλα και ήρθανε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λένε οι φίλοι μας, οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη της Καβάλας. Φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι περίμεναν ολόκληρο χρόνο να έρθει το 7ο Καβαλέρι Σόου για να επισκεφτούν την πόλη μας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν φανατικοί θεατές και λάτρεις του σόου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς, και όσο περνάει η ώρα ο κόσμος αρχίζει να αυξάνεται ακόμα περισσότερο εδώ στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Και να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες εδώ πέρα. Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, την πρόεδρο του ομίλου της τηλεόρασης του Σέντερ, Εύα Πασαλίδου, και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Νίκο Σπιτσέρη και με την υπεύθυνη του δημιουργικού, την κυρία Μένη Μπρισμπέου, να μας πει ο καθένας την άποψή του για το αεροπορικό σοου. Όμως έχουμε τον έναν και μοναδικό ανατρεπτικό δίπλα μας, Έλενα, Άγγελο Τζέλιο, καλησπέρα σου. Από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα, από τις πλημμύρες στα αεροπορικά σοου. Είμαστε καλά. Όλα μέσα στη ζωή. Όλα μέσα, ναι, ακριβώς. Όλα μέσα στη ζωή. Λοιπόν, 7η χρονιά, Άγγελε. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος. Εντυπωσιασμένος όχι μόνο από το θέαμα που μας προσφέρουν τα πληρώματα. Δώστε το χειροκρότημά σας. Μπορεί να μην το ακούνε, αλλά το βλέπουν, πιστέψτε με. Νιώθουν τον παλμό που υπάρχει από κάτω. Δηλαδή, παρά τη ζέστη, παρά το ορτό, βλέπω ότι από πάρα πολύ νωρίς έχουν μαζευτεί ο κόσμος και αυτό δείχνει ότι από χρονιά σε χρονιά πάμε όλο και καλύτερα. Δεν είναι εκείνο το κάθε πέρσι και καλύτερα. Εγώ λέω ότι κάθε χρόνο και καλύτερα. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια βοήθησε στο ότι τελικά επιτέθησαν κάποια πράγματα, κάποιοι χορηγοί. Χωρίς αυτά, χωρίς αυτά δεν γίνεται. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ επιτυχημένο και χθες και σήμερα. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο να σε αποσπάσω. Με τα ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το ότι λες μια καλή κουβέντα για το αεροπορικό σου είναι πολύ σημαντικό. Σε παρακαλώ. Σε τσιγκλάω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Θα σου πω όμως κάτι. Ξέρεις πολύ καλά ότι. Δεν το λες δηλαδή για να το πεις. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν είναι να ασκήσουμε αυστηρή κριτική και όταν είναι να πούμε κάτι καλό που γίνεται, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, να διαψεύσουμε την εικόνα, τι να του πούμε ότι αυτό που βλέπετε δεν είναι καλό, είναι οφθαλμαπάτη. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα και την πραγματικότητα δεν μπορεί όταν είμαστε ραδιόφωνο τώρα, θα μπορούσε να πει ότι α, δεν έχει καθόλου κόσμο. Αφού δεν βλέπει το ραδιόφωνο.
τι θα πω. Ότι ο Βασίλης Σόλος αυτά που δείχνει είναι μαγικές εικόνες, αφού είναι πραγματικότητα. Όσο και καλός ο μπορεί να κάνει και θαύματα, δείχνει την πραγματικότητα. Ο Μπυρσίμ τα έκανε αυτά, επί Πασόκ, αν θυμάσαι. Εδώ βλέπουμε έδινε και μια άποψη από το φρούριο της Καβάλας, την παραλιακή ζώνη, το λιμάνι. Βλέπουμε διάφορα που έχουν στηθεί κάμερες από παντού. Ναι, βλέπουμε και σε replay, ναι. Πραγματικά δεν σε δω. Είναι μοναδικό αυτό είναι το πράγμα το οποίο βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι βέβαια είναι, εντάξει, οι Ιταλοί είναι, το έχουν ρε παιδί μου, πώς το λένε σε αυτό το. Και τα αεροπλάνα είναι μοναδικά, αυτά τα συγκεκριμένα. Όχι ότι είμαι η Δήμων και τα ξέρω. Απλά μας το έχουν δείξει ότι με αυτά μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα. Δηλαδή είναι φανταστικό. Φανταστικά είναι όλα. Όλα είναι μοναδικά. Εγώ είμαι ενθουσιασμένο και πάρα πολύ ευχαριστημένο. Γιατί. Ξέρεις, διευρύνεται, πάει και στο Πακέο αύριο η μέρα κοινή. Ναι, εκεί θα είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί ίσως κάποιοι για πρώτη φορά θα δουν εκείνες τις καταπληκτικές μαγικές παραλίες που έχει εκεί ο Δήμος Πακέο, και μιλάω για τους ομολόγους και όχι μόνο. Και είναι, κοιτάξτε εδώ τι κάνουν. Κοιτάξτε εδώ τι κάνουν. Τώρα εντάξει, τι να λέμε. Είναι φανταστικό. Εντάξει. Είναι το κάτι άλλο. Είναι ένα σοου αεροπορικό. Τελείω και παύλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τι περιμένεις πιο πολύ από τις αποστολές, αν και οι Ιταλοί σε εντυπωσίασαν. Κοίταξε, το κάθε πλήρωμα, από τις ξεχωριστές χώρες κτλ. Έχουν το δικό τους ξεχωριστό τρόπο να μας εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει τηλεθεατής αυτή τη στιγμή που νομίζω, που ενώ είναι εκεί με το κεφάλι ψηλά, ναι. Χαμηλώσει το κεφάλι. Θα είναι συνέχεια εκεί. Στο τέλος θα πάθει ευκαιρικό. Αυτό είναι σίγουρο. Έγινε, Άγγελα, δες, μοναδική εικόνα πραγματικά, και σε replay βλέπουμε σε επανάληψη τα αποσπάσματα από το φετινό 7ο Καβάλα Έρση Show. Μια μεγάλη έτσι διοργάνωση για 7η χρονιά που από την πρώτη στιγμή η τηλεόραση του Center καλύπτει ζωντανά. Είναι ο θεσμός λοιπόν για τους πολίτες, από τους πολίτες, με σύνθημα «Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά». Είναι μοναδικά, μοναδικές οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε. Κοντά μας, βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ, όλοι μαζί μια ομάδα, όλοι μαζί ενωμένοι. Κοντά μας δεν θα μπορούσε να είναι, να μην είναι και ο Νίκος Πιτσέρης. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Σέντερ. Βλέπουμε αυτό που περιμέναμε να δούμε. Ο καιρός είναι υπέροχος. Κάναμε συμφωνία. Οι πιλότοι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Το σοου πραγματικά είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Και το πιο σημαντικό, η συμμετοχή του κόσμου είναι εμφαντική. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το σοου. Εδώ δεν είναι μόνο άνθρωποι από την Καβάλα, αλλά άνθρωποι από όλη την περιφέρεια που θέλουν, που έσπευσαν να παρακολουθήσουν αυτό το ξεχωριστό θέαμα. Μην ξεχνάμε ότι θα κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω των site των ειδικών, μέσω των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν με προσήλωση όλα αυτά τα event. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Αλλά σήμερα είναι μέρα χαράς, μέρα γιορτής, μέρα αυτού του θεάματος και μέρα της συμμετοχής του κόσμου που έσπευσε εδώ να δει. Βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτός ο κόσμος, είναι πολλοί κόσμος στα μπαλκόνια, σε όλη την πόλη, έτσι ακριβώς, που έχει συγκεντρωθεί και παρακολουθεί αυτό το ξεχωριστό θέαμα. Έτσι ακριβώς, Νίκο Σπιτσέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ούτως ή άλλως βλέπουμε μοναδικές εικόνες. Εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθούμε. Και θα τα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε όλοι μαζί, η ομάδα της τηλεόρασης του Center βρίσκεται επιποδός από εχθές, όπου μετρούσαμε αντίστροφα για τη διεξαγωγή του αεροπορικού σοου. Εχθές πρώτη μέρα, σήμερα δεύτερη, και η Έλενα με τα κίτρινα, κάπου τη βλέπω την Έλενα με τα κίτρινα. Γεια σου Έλενα, σε χαιρετάω. Σε βλέπω. Χαίρετε στο μπαλκόνι του Center, χαίρετε στα παιδιά σου εικονολήπτες και σε όλους τους επισκέπτες που βρίσκονται σήμερα στο Center. Έχεις background την Εύη Καμπουρίδου και τον Γιάννη Σερβετά. Λοιπόν, σε ακούω, τι καινούριο έχεις να μας πεις? Τι καινούριο, χαιρετάμε αυτή τη στιγμή την ελληνική ομάδα διάσωσης. Μάλιστα. Και πάω και εγώ να χαιρετήσω λίγο τον κόσμο. Βέβαια. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Από εδώ είμαστε, παρακαλώ. Ζωντανά στη τηλεόραση του Σέντερ. Ναι. Το όνομά σου? Σπύρος. Γεια σου Σπύρο. 7ο Καβάλα Έρση Σόου.
Ναι. Τι περιμένεις περισσότερο? Είναι απλά υπέροχο, δεν έχω να πω λόγια. Είναι από τα καλύτερα air show που έχω δει. Ήμουνα και στο χθεσινό, το οποίο ήταν φανταστικό. Α, οπότε είδες και την χθεσινή ενέργεια παράσταση. Ναι, τα είδα, ναι. Τι σου άρεσε περισσότερο? Οι βαλτικές μέλισσες ήταν πάρα πολύ ωραίοι και το F16. Βλέπουμε ότι έχεις έρθει ήδη με την φωτογραφική σου μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι θα αποθανατήσεις. Ναι, είναι... Μ' αρέσει η φωτογραφία, οπότε το βρήκα σαν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθω και να βγάλω φωτογραφίες εδώ. Το F16 πώς το βλέπεις, θα προλάβεις να το αποθανατήσεις, γιατί είναι λίγο γρήγορο και μπαίνει πολύ ευθυνή. Είναι, ναι. Αυτό είναι το καλό που έχει, και αλλά εντάξει, θα το προλάβουμε. Σπύρο, από εδώ από Καβαλά είσαι? Όχι, είμαι από Τούζλα. Από Τούζλα, Γιάννη. Από Τούζλα, από παραλία Οφρινίου. Και η παραλία Οφρινίου στην Καβάλα σήμερα, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για να ακούσουμε άλλον, Έλενα. Αθήνα, Δράμα. Να δούμε σε τι άλλο θα πέσουμε. Πάμε εδώ στο μικρό μας φίλο. Χαίρετε. Εντάξει, δεν αγαπούν όλη την κάμερα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε εδώ και με τις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Από Καβάλα είστε? Όχι, από Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξανδρούπολη. Θα γυρίσουμε από Αλεξανδρούπολη. Έβδομο Καβάλα Show. Είναι ένας σταθμός τον οποίο τον αγαπάτε ή έρχεστε για πρώτη φορά? Ακούσαμε τόσο πολλά στα μέσα για αυτό το show και αποφασίσαμε η οικογένεια να έρθουμε να το απολαύσουμε. Να υποθέσω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε. Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν έχουμε λόγια να το περιγράψουμε. Ευχόμαστε να συνεχιστεί. Δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα θέματα. Τι ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση του 7ου Καβάλερ Σόου? Θα μείνετε εδώ για τσιπουράκι, ποτό? Όλα θα τα ξέρω, όλα. Υπάρχει μια συνέχεια. Ξεκινήσαμε με καφέ. Κάναμε τη βόλτα μας, συνεχίζουμε. Τι θα επακολουθήσει, θα το δούμε. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση, Έλενα. Έλενα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις κάνει κάποια προεργασία. Τελείως στην τύχη πηγαίνεις και μιλάς με τους απλούς πολίτες, θεατές. Αλεξανδρούπολη, παραλία Οφρινίου, Νευροκόπη, Δράμα, Σέρες, Αθήνα. Εντάξει, και το παζλ αρχίζει να το συνθέτουμε ακόμα περισσότερο με όλες τις πόλεις σιγά σιγά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ακόμη δεν έχω βρει Καβαλιώτη. Αλεξανδρούπολη, εντάξει, οκ. Okay. Θα πάσω. Για πάμε στον επόμενο. Να περάσουμε στον επόμενο, βεβαίως. Πάμε εδώ στην κυρία, την οποία την καταλαβαίνω. Ζεσταίνομαι εξίσου όσο κι εσείς. Από εδώ η κάμερα. Μην αγχώνεστε, είμαστε ζωντανά άνθηκα. Στην τηλεόραση του Σέντερ μας ακούει ο κύριος Γιάννης Κομνηνός. Από εκεί πάνω ψηλά, από το μπαλκόνι του Σέντερ. Ναι, από πάνω, ναι. Γεια σου, γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Από εδώ από Καβάλα είστε? Η καταγωγή μου είναι Δραμίνη, αλλά μένω εδώ και 40 χρόνια. Ωραία, εντάξει, μας κάνει αυτό. Γιάννη, βρήκαμε Καβαλιώτησα. Λοιπόν, 7ο Καβάλα Air Show. Ένας σεισμός τον οποίο τον αγαπάμε οι περισσότεροι Καβαλιώτες. Ανήκετε σε αυτή την ομάδα, φαντάζομαι. Βέβαια. Κάποιοι χρόνια εδώ είμαστε. Έχω και τα παιδιά μου Δράμα Αλεξανδρούπολη, βλέπουν για αυτά. Μάλιστα, και τι περιμένουμε τώρα? Οι περισσότεροι περιμένουν το F16. Τα πολεμικά αυτά έχουν το περισσότερο. Εδώ που τα λέμε. Κλείνουμε και τα αυγιά μας από το δόρυ, αλλά ωραίο είναι. Εννοείται, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Έμι Καμπουρίδου και ο κύριος Σερβετάς. Ποιος ο? Ο κύριος Σερβετάς. Α, ναι. Εξαιρετικές παρουσίες. Πάρα πολύ, ναι, μας αρέσει και αυτός. Ό,τι καλό είναι αρέσει όλους. Αυτό το λέμε. Και όσο πραγματικά, Έλενα, μιλάτε, βλέπουμε σε replay εικόνες πραγματικά μοναδικές που από την ωραία αρχή της διεξαγωγής του Ersi Show. Οι εικονολήπτες καταγράφουν μοναδικές εικόνες. Εδώ μια ζωντανή έτσι εικόνα αυτή τη στιγμή απευθείας από το φρούριο της Καβάλας. Και Έλενα! Baltic Bees, καλά άκουσα. Μέλισσες της Βαλτικής, Έλενα, έτσι. Γιάννη, βγήκε πιο παιχνιδιάρικη ομάδα, θα λέγαμε τώρα, στον αέρα. Έτοιμοι να ζωγραφίσουν, όπως είπαμε, τον ουρανό. Εξαιρετική ομάδα. Μία από τις αγαπημένες μου, το λέω κάθε χρόνο. Νομίζω ότι η ίδια συνταγή πετυχημένη
και φέτος συνεχίζουν οι μέλη της Βαλτικής και όσο βλέπουμε εμείς μοναδικές πραγματικά εικόνες και σε replay, κοντά μας εναλλάσσονται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ. Κοντά μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ροδόπης, ο κύριος Ανέστης Βαφιάδης, τον οποίο καλησπέριζω. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Καβάλα. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Ωραία, εξαιρετικά. Για πείτε μου λίγο, για πείτε μου λίγο τις πρώτες εντυπώσεις. Ένα μοναδικό θέμα, τόσο χρόνια το γνωρίζουμε σαν περιφέρεια, πρώτη φορά έτσι. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά να το δούμε από κοντά αυτό το πραγματικά υπερθέαμα, για όποιον δεν έχει έρθει, το συστήνω ανεπιφύλακτα, τον χρόνο, πρώτο Θεός να είναι εδώ πέρα, από όλη την περιφέρεια, να στηρίξουμε, γιατί πραγματικά ένα μοναδικό υπερθέαμα. Ένα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στον Δήμο Καβάλας, στο Επιμελητήριο, στην περιφέρεια, όσοι στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προβολή και της πόλης και της περιφέρειας ολόκληρης. Το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο και θα το δείτε μέχρι την ολοκλήρωση του πραγματικά και νομίζω ότι θα φύγετε με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Θα ζηλέψετε. Θα ζηλέψω, όχι, καλά, δεν ζηλέψω. Εμείς πρέπει να το στηρίξουμε κάθε πόλη, περιφέρεια. Έτσι, περιφέρεια και συνείδηση. Πρέπει να αποκτήσουμε ό,τι κάνει κάθε πόλη, στηρίζεται από όλη την περιφέρεια για να αναδειχτούμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δεν είναι θέμα, αυτά είναι για όλη την Ελλάδα να δουν, όχι μόνο την περιφέρεια. Κάνατε φωτογραφία. Βγάλαμε φωτογραφίες αρκετά. Σηκώσατε το κεφάλι ψηλά. Σηκώσαμε το κεφάλι ψηλά και ροδροτήσαμε. Βλέπουμε και τώρα περνάνε οι μέλησες, το μοναδικό υπερθέαμα, ο στρατός, όλα πραγματικά νιώθουμε περίφερη για αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε. Είναι γεγονός και το Απάτσι αλλά και το F-16 κερδίζουν τις εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους. Περιμένουμε και αυτό, έχουμε ακούσει τα καλύτερα, περιμένουμε να το δούμε στην πορεία. Πιστεύω θα φύγουμε με γεμάτες εικόνες, γεμάτη ενέργεια και ό,τι καλύτερο για τον χρόνο. Εύχομαι πραγματικά στην πόλη της Καβάλας, στους διοργανωτές και σε όλους να και πραγματικά πρόσκληση σε όλους τον χρόνο να είμαστε πάλι εδώ, να γεμίσει χιλιάδες κόσμο. Και συνομιλώντας με, τους συναδέλφους που είναι κάτω αυτή τη στιγμή, μας λένε ότι είναι από Αλεξανδρούπολη, από Κομοτηνή, από Δράμα, από Σέρες, από Αθήνα, από Νευροκόπη. Δηλαδή έρχεται κόσμος κάθε χρόνο περισσότερος. Ναι, γνωρίζω, διότι και εγώ που έγραμε μία βόλτα, είδα αρκετούς συντοπίτρους που μίλησα, ήξερα ότι θα έρθουν και από άλλα χρόνια τους ακούμε και του χρόνου θα είναι παραπάνω. Όπως οι Καβαλιώτες να επισκέπτονται και τις πόλεις περιφέρειας, αυτό που είπαμε. Πρέπει να αποκτήσουμε περιφερειακή συνείδηση για να αναπτύξουμε την περιφέρειά μας. Να είστε καλά κύριε Βαβιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Επιποδός και η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καβάλας και η διασωστική ομάδα. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την διοργάνωση. Το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, είναι αρκετές υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά δίνουν παρουσία εδώ. Τη Σκυτάλη, μετά βλέπουμε εδώ τις μέλισσες της Βαλτικής, πραγματικά ένα μοναδικό υπερθέαμα και τον ήχο αυτόν τον οποίον αφήνουν, τον γνώριμο ήχο. Για μία ακόμη χρονιά οι Baltic Bees, οι μέλισσες της Βαλτικής δίνουν το παρόν στην 7η αεροπορική διοργάνωση, το 7ο Cavalry Show, όπου τελικά δεν σηκώνουν μόνο το κεφάλι ψηλά οι καβαλιώτες, οι ντόπιοι εδώ, οι πολίτες, σηκώνουν το κεφάλι ψηλά όλοι οι πολίτες της περιφέρειας. Μετά τον κύριο Παφιάδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοπαιδευνών Νομού Ροδόπης, κοντά μας είναι η κυρία Κική Κωνσταντινίδου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κομοτηνής. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς βρεθήκαμε και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε σε ένα μοναδικό σόου που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Μόλις απολαύσαμε το κουαρτέτο των Ιταλών, το οποίο μας προσέφερε ένα σόου μαγευτικό, κάτι πρωτόγνωρο θα έλεγα. Το οποίο καλό θα είναι να ανοίξουν τους δέκτες τους όλοι, να το δουν, να το απολαύσουν και να στηρίξουμε όλοι μαζί ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Έτσι το πρώτο μέρος, τι γεύση σας άφησε κύριε Κωνσταντινίδη, για πείτε μου λίγο έτσι. Μια γεύση πολύχρωμη θα έλεγα, γιατί πέταξαν, είχα και πάρα πολλά χρώματα, μοναδική, μια εμπειρία φανταστική. Το οποίο πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το δούμε, όλοι να το ζήσουμε, όλοι να έρθουμε στην Καβάλα ή και από τους δέκτες της τηλεόρασης. Όσοι δεν μπορούν, δείτε. Είναι μαγευτικό. Είναι κάτι μοναδικό που δεν το βλέπουμε συχνά.
να δώσουμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στα Επιμελητήρια, στην Ομοσπονδία που όλοι μαζί στηρίζουν αυτό το γεγονός και πιστεύω ότι όλη η Περιφέρεια πρέπει να στηρίξει κάτι τόσο μεγάλο, κάτι τόσο μοναδικό, για να μπορέσει να έχει και συνέχεια και να έχει κάθε χρόνο πολύ περισσότερο κόσμο και όλοι μαζί να συμβάλλουμε να έχουμε και πιο πολλά event. Έτσι ακριβώς. Ισχύει στην διενώση και στη στράτευση όλων των φορέων. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκπροσωπείτε τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής. Στην αγορά της πόλης μας που είναι το πιο δυναμικό κομμάτι, το πιο ισχυρό, δυναμικό και ενεργό κομμάτι της πόλης και της κοινωνίας. Ένας Εμπορικός Σύλλογος αποτελεί τη ραγωγαλιά της τοπικής οικονομίας και βάλετε τα τελευταία χρόνια και κάνετε προσπάθειες πραγματικά να πολύ διατηρήσετε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλά. Καλή θέαση. Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι. Αποτυπώσατε κάποιο στιγμιότυπο. Πολλά στιγμιότυπα, πολλές φωτογραφίες και το λιμάνι είναι γραφικότατο. Στο πιο ωραίο σημείο γίνεται αυτό το show. Υπάρχουν εκπλήξεις. Το F16 και το Apache νομίζω ότι. Αυτό περιμένουμε. Το F16 περιμένουμε, νομίζω θα κάνει τη διαφορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, ιδιαίτερα ενθουσιασμένη και η ίδια, γιατί να μην είναι άλλωστε πραγματικά το υπερθέαμα το οποίο μας χαρίζουν οι μέλη της Αλγυρίας. Είναι μοναδικό. Έλενα Σερεφίδου, με ποιον μιλάς εκεί? Δεν ξέρω αν μας ακούς. Σας ακούω. Μας ακούς. Μιχάλη Κουερκουρόπουλος στην παρέα μας. Α, εκείνος με χαίρετε. Θα παραδώσω για λίγο τα ακουστικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε οι ομάδες, ο ήχος όλο το περισσότερο ανεβαίνει. Ζωντανά είμαστε. Εντυπωσιακό, Γιάννη, για άλλη μια φορά. Χθες το παρακολούθησα από το μπαλκόνι μου και ξύπνησα από τον ύπνο με το F16. Και σήμερα ήθελα να το ζήσω από κοντά. Οπότε με τα δρόμο, με τα πόδια κατεβήκαμε. Η ουρά των αυτοκινήτων ήταν σε όλη την 7η μεραρχία. Έφτασα πιο γρήγορα με τα πόδια. Το πάρκο Φαλήρου αρχίζει και αυτό γεμίζει σιγά σιγά. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και συναντάω κόσμο από γειτονικές πόλεις. Είναι η επιστροφή που δεν έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι και ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος, Έλενα, Μιχάλη, ο Μερκουρόπουλος δείχνει το στίγμα του. Αναφέρθηκε στην οδό 7ης μεραρχίας που υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το είδε από το σπίτι χθες, αλλά σήμερα ήρθε να το δει από κοντά. Ο κάθε ένας έχει τους λόγους του για να παρακολουθεί αυτό το αεροπορικό σοου. Έλενα, Μιχάλη. Ναι, ναι. Εντάξει, το θέαμα από κοντά και εδώ στο σημείο της παραλίας είναι το καλύτερο. Και ακούς και τους σχολιαστές και τις λεπτομέρειες που σου διαφεύγουν από το σπίτι. Αν και φέτος βέβαια έτσι όπως έγινε πιο οργανωμένο, μέσω του ραδιοφώνου μπορείς να φτάνει η φωνή των σχολιαστών. Θα πιάσεις και καταλαβαίνεις. Αλλά τόσο χαρούμενα πρόσωπα και αισιόδοξα δεν τα βλέπεις από απόσταση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της τηλεόρασης, όπου μεταδίδουμε ήχο και εικόνα από τις 6 ώρα το απόγευμα, ζωντανά για κάποιους που δεν κατεβήκανε στην παραλιακή ζώνη για να παρακολουθήσουν αυτό το υπερθέαμα. Μοναδικό υπερθέαμα. Έλεγα ότι είδα το ρεπορτάζ του Σέντερ στο δελτίο λίγο πριν ξεκινήσω και με ήταν το τελειωτικό χτύπημα, ενώ δεν χάνεται αυτό. Πρέπει να το δω από κοντά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιάννη, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μερκουρόπουλο, που έρχεται συνοδεύεται από μια πανέμορφη δεσποινίδα, την κόρη του. Να περάσετε καλά, καλή συνέχεια. Να γυρίσουμε να δούμε τον κόσμο, γιατί όλοι πραγματικά έχουν σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Μαζί και εγώ. Πανοραμική άποψη. Σηκώνουμε λοιπόν το κεφάλι ψηλά και απολαμβάνουμε αυτό το αεροπορικό σοου, όπου να πούμε η εύκολη πρόσβαση με κάθε μέσο και στις βαλκανικές χώρες, η ελεύθερη συμμετοχή στη διοργάνωση, οι υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες θεατές από την παραλιακή ζώνη της Καβάλας, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και σε κάθε άλλο σημείο της αμφιδιατρικής αυτής πόλης, να απολαύσουν για πολλές ώρες το μοναδικό αυτό θέαμα. Με οργανωμένη εμπορική έκθεση, Έλενα,
θα την επισκεφτείς μετά, έτσι. Έλα να μ' ακούς. Μια οργανωμένη λοιπόν εμπορική έκθεση, πάρκα, εστιατόρια, πλήθος παράλληλων δράσεων. Κρατάν όλα αυτά το κοινό σε επαγρύπνηση. Το κοινό κάθε ηλικίας. Όλες τις ώρες του 24ωρου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλενα, πραγματικά το θέαμα είναι μοναδικό και νομίζω ότι θα επισκεφτείς μετά και την εμπορική έκθεση, τα περίπτερα τα οποία έχουν στηθεί στο πάρκο του ΝΟΚ, το πάρκινγκ του ΝΟΚ, έτσι. Η Έλενα μάλλον δεν μας ακούει αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει όμως, κάνει τα κονέ της για να μας φέρει κανέναν Θεσσαλονικιό τώρα. Αυτή η δυναμική λοιπόν μπορεί να εξασφαλίσει πλέον σημαντικές προοπτικές ανταποδοτικότητας σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως σε αυτό της κοινωνικής συνεκτικότητας και προβολής του τόπου μας. Επιπλέον, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, την αγορά, το εμπόριο και τον τουρισμό. Είναι μια διοργάνωση που αγκαλιάζει ο Δήμος Καβάλας, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δια της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα και το δύο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου, η Δημοφέλεια, ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων και το Σωματείο Κάφε Ζητοπολών. Όλοι αυτοί συνυπάρχουν σε αυτήν τη διεθνή αεροναυτική διοργάνωση, το λεγόμενο 7ο Καβάλα Έρση Σόου. Σε αυτήν την τηλεοπτική παραγωγή, να πούμε, τους χρυσούς χορηγούς, πέρα από τους υπόλοιπους επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά συστρατεύτηκαν και ενισχύουν αυτήν την τηλεοπτική παραγωγή. Κοντά μας το αστικό κτέλ Καβάλας, με κύριο μότο, πάντα στην ώρα τους, πάντα στην ώρα σας. Το πρατήριο υγρών καυσίμων Αφή Πούλου στην οδό Βενιζέλου 24 στην Καβάλα. Τα κέντρα ξένων γλωσσών Ίζων του ομίλου Στρατηγάκη με κύριο μότο 40 χρόνια δίπλα σας, πάντα πρωτοπόροι. Και φυσικά μια πραγματική όαση χαλάρωσης και ομορφιάς σε ένα παράδοσο αναζωγόνησης και ευεξίας. Το κέντρο ευεξίας Spa Zen. Αυτή λοιπόν είναι η χρυσή χορηγή αυτής της τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς και οι υπόλοιποι δεκάδες οι οποίοι πραγματικά συμμετέχουν σε όλο αυτό εδώ το αεροπορικό σόου, τους παρακολουθείτε κιόλας. Από εκεί και μετά, οι μέλισσες της Βαλτικής λίγο πολύ είναι γνωστές σε όλους μας, σε όσους παρακολουθούσαν τις προηγούμενες διοργανώσεις. Η μόνιμη αεροπορική βάση της ομάδας είναι το αεροδρόμιο 60 χιλιόμετρα δυτικά της Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετωνίας. Οι αεροπορικές εκδείξεις περιλαμβάνουν και περιλάμβαναν, όπως βλέπετε, δύσκολους, έξυπνους και εντυπωσιακούς ελιγμούς. Από ένα σχηματισμό 6 αεροσκαφών, αλλά και μεμονωμένες επιδείξεις σε ένα μουσικό σύνολο. Η ομάδα σχηματίστηκε το 2008. Οι πρώτες πτήσεις άρχισαν με σχηματισμό 2 αεροσκαφών. Τα επόμενα δύο χρόνια ακόμα 2 τζετ προσθέθηκαν στην ομάδα και ένα ολοκληρωμένο πλέον πρόγραμμα δημιουργήθηκε. Αυτό το πρόγραμμα και αυτό το θέαμα το οποίο μας προσφέρουν οι μέλισσες της Βαλτικής. Κοντά μας και πάλι η Εύα Πασαλίδου, είμαστε όλοι εδώ. Πώς αισθάνεσαι τώρα που ξεκίνησε και συστάθηκε το θέμα? Καταρχήν χαίρομαι που σιγά σιγά βλέπω την παραλία να γεμίζει. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όσο και πέρσι. Δεν ξέρω, οι καιρικές συνθήκες. Και εσένα, αυτή είναι, ναι. Είναι αλήθεια, δεν υπήρξε και δεν διαφήμιση, αλήθεια είναι και έντονη. Βεβαίως είναι ένα ιδιαίτερο θέαμα και το ξανατονίζω, Γιάννη, χαίρομαι που για ακόμα μία φορά αφήνουμε εμείς το στίγμα στους πόλους, γιατί μας λείπει κάτι τέτοιο. Απλά είχαμε και κάτι λίγο παραπάνω φέτος. Όταν έχουμε συνηθίσει, ιδιαίτερα τότε με τους Άραβες που είχαν έρθει και ήταν πολύ πιο ψηλά τα standards, μετέπειτα λιγάκι, μας αισθανόμαστε λιγάκι υποδιέστερο. Όλο αυτό είναι ένα εξαιρετικό show, μοναδικό, ανά τον κόσμο, εγώ θα πω, όχι μόνο ανά την Ελλάδα.
Και είναι όντως υπέροχη το απόγευμα εδώ πέρα στο λιμάνι της Καβάλας. Και αμφιθεατρικά κάποιος... σε πολλά ακριβώς. σημεία της είναι πόλης. Είναι ένα ωραίο σημείο όμως, εγώ τουλάχιστον λόγω την παραλία που γίνονται όλα ναι. εδώ, ένα ωραίο σημείο που κάποιος μπορεί να πιει τον ποτό, τον καφέ του και πέρα από το να θαυμάσει την όμορφη πόλη μας και να παρέχει υπέροχες περιοχές, απολαύσει και κάτι στον όμορφο ουρανό. Ξέρεις, Εύα, όσο μιλάμε και όσο παρακολουθούμε, μιλάω και με την Έλενα Στρεφίδου που είναι κάτω στη σκηνή μπροστά. Εγώ, και μου φέρνει ανθρώπου από την Αλεξανδρούπολη, από την Δράμα, από τώρα, τις Σέρες. Τώρα, και τόση ώρα καβαλιώτες έβρισκε. Όχι, όχι, τους έβρισκε, τους έβρισκε, όχι, τους έβρισκε. Μιλάμε, υπάρχουν πολλοί, υπάρχει κόσμος. Δεν διάνυμο, δεν διάνυμο, τι όμορφες. Ναι, είναι ένα θέμα. Και πραγματικά σκέφτομαι αυτά τα παιδιά, πόσο περήφανες είναι οι μαμάδες τους, οι μητέρες τους, οι γυναίκες τους και πόσο πολλές φορές έχουν το άγχος κάθε φορά που προσγειώνονται και απογειώνονται. Είναι πολύ ιδιαίτερες αυτές οι εικόνες που μπορούν να μας χαρίσουν και αυτό το οποίο θα ήθελα να σου πω για πες. Είναι να μοιραστώ μαζί σου τις σκέψεις μου που έκανα χθες όση ώρα επειδή μένω στο κέντρο της πόλης άκουγα τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα μαχητικά που κάνανε την πρόβα και ήταν στο πλαίσιο της εκδηλώσεως και ήταν τόσο τρομακτικός και έντονος ο ήχος που σκεφτόμουν μόνο και μόνο τις περιοχές οι οποίες βομβαρδίζονται πραγματικά οι άνθρωποι ξαφνικά τι έντονους ήχους ακούνε και τι άγχος έχουν αμάν τι μπορεί να συμβεί στη δικιά του στέγη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτοί οι ήχοι που τώρα εμάς μας ενθουσιάζουν, μας να μην τους ακούσουμε ποτέ. Διάθεση, και το ηθικό και λέμε πούμε ότι υπέροχες εικόνες που βλέπουμε είναι επειδή είναι στο πλαίσιο ενός σόου. Αν τις ακούς σε κάποιο σημείο ή σε ένας άμαχος πληθυσμός, σε πιάνει ένα άγχος. Επειδή όμως τα λόγια είναι περιτά και αυτή τη στιγμή σηκώνω με τα κεφάλια ψηλά, πάω να απολαύσω εκεί με την οικογένειά μου και τηλεοπτικά αλλά και live το υπέροχο αυτό. Ωραία λοιπόν, θα έχουμε αποτυπώνει στιγμές. Φυσικά και τις ανεβάζω και στα social media για να ενημερώσω και εκείνο το target group ότι σίγουρα το λέει και η παρουσιάστρια αλλά δεν τονίζει ότι τα περιφερειακά μέσα προσφέρουν αυτό το σούπερ θέαμα εντελώς δωρεάν. Είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ τόσες μέρες και το παίζουμε χωρίς να παίρνουμε εμείς κανένα ευρώ από κάποιον φορέα ο οποίος διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Δεν ξέρω πού μπορεί να τα ακούσει κανείς και να ακούσει τι να ακούσει, να δει το θέμα. Δεν κοιτάμε, δεν ακούμε. Είναι βασικό. Είμαστε εδώ και μπράβο μας και πρέπει να τονίσουμε και εμείς και να πούμε ένα συγχαρητήριο στον εαυτό μας και εγώ ιδιαίτερα σε όλους εσάς που είμαστε εδώ και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε το καρέ. Να σας θυμίσω μοναδικές εικόνες που αντίστοιχα ο πιλότος του F-16 έκλεισε το μάτι στο δικό μας καμεραμάν. Αυτές είναι μοναδικές στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας και αυτό και περιμένουμε φέτος. Με φόντο το κάστρο αλλά και την υπέροχη Μαρινίδα. Έτσι ακριβώς. Πάω να απολαύσω. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ένα σύννεφο θα μας δροσίσει για λίγα λεπτάκια. Όχι, όχι, όχι. Έχω την εντύπωση ότι ψυχαλίζει, αλλά δεν το είμαστε. Α, εντάξει, καλά. Συνεχίζουμε. Με τις μέλισσες της Βαλτικής είπαμε ορισμένα πράγματα, ορισμένα στοιχεία για αυτή την αποστολή. Η μόνη μια αεροπορική βάση της ομάδας είναι το αεροδρόμιο 60 χιλιόμετρα δυτικά της Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετωνίας. Και από εκεί και μετά οι αεροπορικές αυτές επιδείξεις που παρακολουθούμε από τις μέλισσες της Βαλτικής περιλαμβάνουν δύσκολους, έξυπνους και εντυπωσιακούς ελιγμούς από έναν σχηματισμό 6 αεροσκαφών αλλά και μεμονωμένες επιδείξεις σε ένα μοναδικό σύνολο και υπερθέαμα. Η απόλυτη αρμονία. Μέλισσες της Βαλτικής. Μας αποχαιρετούν. Έλενα, τι λέει το πλήρωμα? Σιγά σιγά τους αποχαιρετούμε. Μάλιστα. Μας αποχαιρετούν και τους αποχαιρετούμε. Κάπως έτσι λοιπόν, τους ευχαριστούμε θέλουμε... για μία ακόμη χρονιά. Τους Baltic Bees.
και αν θέλουμε να τους δούμε σύντομα και όχι του χρόνου, μπορούμε να επισκεφτούμε αύριο το Δήμο Πακέου, τη Νέα Πέραμο. Φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε, το 7ο Καβαλάρ Σόου δεν τελειώνει σήμερα. Τελειώνει σήμερα για την πόλη της Καβαλάς. Για όλους εσάς που θέλετε να ξαναδείτε το σόου, μπορείτε να επισκεφτείτε αύριο τη Νέα Πέραμο, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα είναι και η τελευταία ημέρα του τριημέρου. Έτσι ακριβώς. Οι μέλισσες της Βαλτικής μας αποχαιρέτησαν και φυσικά μέρος αυτού του σόου αύριο μεταφέρεται στη Νέα Πέραμο Καβάλα, στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου, στη θαλάσσια περιοχή, στο θαλάσσιο κόλπο. Εκεί όπου πραγματικά το θέαμα θα αποζημιώσει και τους λουόμενους της περιοχής. Μόλις μας χαιρέτησε λοιπόν Γιάννη και ο πιλότος, ο αρχηγός θα λέγαμε της ομάδας. Μάλιστα. Ας χαιρετήσουμε και εμείς λοιπόν της Baltic Beach, περιμένουμε και του χρόνου πάλι εδώ στην πόλη της Καβάλας. Έρχονται για ένα τελευταίο... μια σαν υπόκληση. Μάλιστα. Νάτες. Χειροκροτάει ο κόσμος, Γιάννη. Τους χαιρετάει. Ραντεβού και του πάλι του χρόνου, λοιπόν, στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε, λοιπόν, και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Ακούμε και τα χειροκροτήματα του κόσμου, αποχαιρετώντας η Baltic Beach, η αποστολή αυτή από τη Λετωνία, χαιρετά τους σκοτωκόσμο και ο κόσμος χαιρετά τους πιλότους των 6 αυτών αεροσκαφών. To participate in this event for the third year, and we hope to keep this as a tradition. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η αεροπορική αυτή επίδειξη, το δεύτερο Παγκαίο Flight Day, θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στο Δήμο Παγκαίου. Μέρος του προγράμματος μεταφέρεται στην περιοχή της Πέραμου. Μια περιοχή υψηλού κάλους και τουριστικού ενδιαφέροντος. Μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καβάλας. Αύριο λοιπόν η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει μέρος αυτής της διοργάνωσης του 7ου αεροπορικού σόου που φέτος ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Ιουνίου, συνεχίζει το Σάββατο 30 Ιουνίου και μέρος αυτού μεταφέρεται στο Δήμο Παγκαίου την Κυριακή 1 Ιουλίου, όπου και λέμε καλό μήνα. Και μετά από αυτή την όμορφη πραγματικά εικόνα, και πάλι η Έλενα Σερεφίδου βρίσκεται μπροστά επί σκηνής, συνομιλεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τους επισκέπτες, με τον κόσμο ο οποίος ήρθε στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας για να παρακολουθήσει όλο αυτό το αεροπορικό σόου, ένα μοναδικό θέαμα για τους επισκέπτες από όλη την περιφέρεια, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Έλενα, έλα, δώσε το στίγμα σου από την κεντρική σκηνή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε από πίσω μας κάποιους από τους εκπρόσωπους της ελληνικής αεροπορίας. Άνθρωποι οι οποίοι θα προλογίσουν στην ουσία το αγαπημένο F-16 και το επιθετικό Απάτσι. Εκ μέρους του δέντρου της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων της 120 Τέριγας Εκπαίδευσης Αέρος, θα ήθελα να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στο Καβάλα LC Show 2018. Η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων συγκροτήθηκε το 2005, αναβιώνοντας τις αεροπορικές επιδείξεις στη χώρα μας, έπειτα από 37 χρόνια από την τελευταία πτήση του ακροβατικού σμήνου σε ελληνική φλόγα, με αεροσκάφη F5Α.
Το 2012 η ομάδα μας ονομάστηκε Δέδαλος, παίρνοντας το όνομα του μυθολογικά πρώτου ανθρώπου που κατόρθωσε μαζί με το γιο του Ίκαρο να νικήσει τη δύναμη της βαρύτητας και να πετάξει. Όπως υποδηλώνει το όνομα που προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα Δεδάλο και σημαίνει εργάζομαι με τέχνη, η ομάδα εκτελεί με ακρίβεια μια σειρά από απαιτητικούς και εντυπωσιακούς ελιμούς. Ο πιλότος για τη σημερινή επίδειξη διαθέτει εμπειρία πτήσης άνω των 2.000 ωρών. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης θα αγγίξει ταχύτητες που ξεπερνούν τα 300 μίλια ή 500 χιλιόμετρα ανά ώρα και ύψη έως 3.000 πόδια. Θα εκμεταλλευτεί την εντυπωσιακή ευελιξία και τις εκπληκτικές δυνατότητες ανόδου του ταφέξη στο μέγιστο βαθμό για να εκτελέσει τους ακροβατικούς ελιγμούς που όλοι οι εκπαιδευόμενοι πιλότοι διδάσκονται στη διάρκεια της πτυχής τους εκπαίδευσης. Έλενα, ακούσαμε τον επικεφαλής ουσιαστικά της ομάδας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο, θα λέγαμε, της, θα λέγαμε της ελληνικής αεροπορίας. Ναι. Ας βάλουμε τα παιδιά σε μία ομάδα. Ναι, ναι. Εκπρόσωπο λοιπόν του Δέδαλος, του Απάτσι, το αγαπημένο F-16, το οποίο περιμένουν μικροί και μεγάλοι. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα υποδεχτούμε το Δέδαλο. Το Δέδαλος λοιπόν. Έτσι λοιπόν, με το Δέδαλο ξεκινάμε. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, Έλενα, και υποδεχόμαστε το Δέδαλος. Το κεφάλι ψηλά. Έτσι, μπράβο. Αυτό ζητάει και ο εκπρόσωπος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων. Να το! Δέδαλος. Να πούμε δύο λόγια για την, όσο ακούμε και τον πιλότο. Αυτό το οποίο ακούγεται είναι ο πιλότος του αεροσκάφους Δέδαλος, του TAF-6α. Η ομάδα λοιπόν αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφου TAF-6α Δέδαλος αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που σκοπό έχει τη διάδοση και την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας στην ελληνική κοινωνία και την ανύψωση του ηθικού των ανθρώπων, των ενόπλων δυνάμεων, ενώ παράλληλα προβάλλει το έργο των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας στο ευρύ κοινό. Παρακολουθείτε εσείς χαρακτηριστικές εικόνες από τις πτήσεις του TAF-6 Δέδαλος, το οποίο αεροσκάφος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών επιδείξεων όπως αυτή. Πρώτος ελιγμός. Πω, σε απόσταση αναπνοής από την κάρτα. Είναι μοναδικό. Ήταν μοναδικό. Συνεχίζει λοιπόν ανάστροφα. Συνεχίζει λοιπόν ανάστροφα. Το περιμένουμε με αγωνία. Είναι ο Δέδαλος, ένα αεροσκάφος το οποίο αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που σκοπό έχει τη διάδοση και την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να δώσω το λόγο. Θέλω να δώσω το λόγο σε έναν άλλον δικό μας άνθρωπο εδώ, αλλά είμαστε με κομμένη την ανάσα γιατί περιμένουμε το Δέδαλος για ακόμη μία έτσι τολμηρή πτήση, έναν τολμηρό πραγματικά ελιγμό. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, μας έχει τρελάνει ο Δέδαλος, Μένι Πρισβέο. Γεια σου Μένι μου. Καλησπέρα σε όλους, φιλιά, καλή τηλεθέαση, μαζί με το Δέδαλο εμφανίστηκα, έτσι, δηλαδή σύμφωνας κι εγώ.
Να ευχηθώ καλή τηλεθέα σε όλους. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε την καλύτερη θέα, το καλύτερο μπαλκόνι. Αν και ήρθαμε στο μπαλκόνι και βλέπουμε center. Οθόνη monitor μέσα. Και τους καλύτερους πιλότους εδάφους εδάφους. Καλύτερη σε όλους. Ξέρεις εσύ να προωθείς, να προβάλλεις και να διαφημίσεις. Ξέρω πολύ καλά, ναι. Η καλύτερη πιλότη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ένα μεταξύ αυτών λοιπόν που μεταφερόμαστε καθημερινά. Είναι και το αστικό κτέλ που θα είναι πάντα φυσικά, στην ώρα του φυσικά. Και πάντα στην ώρα μας, έτσι. Ποτέ δεν αργούμε με το αστικό κτέλ Καβάλας, είναι η χορηγή μας, τους ευχαριστούμε θερμά για αυτήν το υποστηρικτικό κομμάτι του σοου. Να ευχαριστήσουμε τον Φώτη Πούλο και τον Αλέξη, Αφή Πούλο Ομικρον Έψιλον, Πρατήριο Υγρό Καυσίμων, Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μίδα στην Καβάλα, το κέντρο ευεξία Spa Zen Relax and More, τον αγαπημένο κύριο Νάσο Θανασίου και τη Ζένια σύζυγο. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε τα κέντρα ξενογλωσσών ίσων, έτσι του ομίλου Στρατηγάκη και όλα τα κορίτσια που κάνουν μια καταπληκτική προσπάθεια, τις δασκάλες, τις καθηγήτρες για τα παιδιά μας. Η γεύση που σου άφησε το αεροπορικό σοου μέχρι στιγμής. Εντάξει, κάθε χρόνο λένε θα γίνει το ρισό, θα γίνει το ρισό και λίγο εντάξει, αλλά είναι καταπληκτικά μοναδικά. Ο καιρός δεν περιμένει ότι θα εξελιχθεί τόσο καλά. Ο κόσμος είναι σειραίο όλο και περισσότερο, γίνεται χαμός. Εμείς έχουμε καταδύσει λίγο οικογενειακό εδώ το τοπίο. Ωστόσο, εσείς που είστε μόνοι, απολαύστε μια μπυρίτσα, ένα κοκτέιλ, όλα καλά. Μια χαρά. Εξαιρετικά, Μένι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Ασημένια, από τη Μένι Πρισπαίου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση Μακεδονία Τράκη. Τη τηλεόραση του Σέντερ. Κάνοντας το σωματικό του βάρος για τη σημερινή επίθεση ίσο με 500 περίπου κιλά. Ακούσατε έτσι τον εκπρόσωπο της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους Δέδαλος περιγράφει ουσιαστικά τους ελιγμούς. Είναι μοναδικό το θέαμα που μας προσφέρει και ο Δέδαλος και αυτά τα οποία από την κεντρική σκηνή επισημαίνει ο εκπρόσωπος των αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφου ΣΤΑΦ-6Α Δέδαλος. Νομίζω, Έλενα, τα στοιχεία που δίνει ο εκπρόσωπος αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφου στα ΒΕΞ Δέδαλος είναι μοναδικά. Και αυτό λέει και ο κόσμος τριγύρω μου, δηλαδή ακούω συζητήσεις. Ακούω τον κόσμο πραγματικά να θαυμάζει τους πιλότους για αυτό που κάνουν. Πηδίζοντας και να περάσει πάνω από το κέντρο της επίδειξης και να εκτελέσει τον εντυπωσιακό ρυθμό Λιβέρτι Τρόπ. Από τα δεξιά μας λοιπόν της ανάστατη πτήση, το ταξιδέξι εκτελεί οριζόντια περιστροφή και συνεχίζει ανάστατα την διέλευσή του. Συνεχίζει λοιπόν ανάστροφα τη διέλευσή του και εισπράττει το χειροκρότημα των θεατών. Εξήντα μιλών. Και επιχείρησε για να περάσει πάνω από το κέντρο της επίδειξης.
ώστε να εκτελέσει δύο αντίρροπες περιστροφές 360 μιλών. Να πούμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος απομακρύνεται από το σημείο της εθνικής αντιστάσεως που βρίσκεται στο Χιούι. Διότι προφανώς κατά τη διάρκεια αυτού του αεροπορικού σοου θα γίνει και η απογείωση του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποτυπώσουμε αυτό στον κόσμο ο οποίος απομακρύνεται από το Χιούι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος απομακρύνεται από το Χιούι, μάλλον δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν γιατί σε λίγο θα έχουμε την απογείωσή του. Το ΤΑΦΕΞ λοιπόν Δέδαλος πραγματοποιεί πραγματικά μοναδικούς ελιγμούς και βλέπουμε και ο κόσμος απομακρύνεται, όπως είπα λίγο νωρίτερα, και αυτό μοναδικό πλάνο απομακρύνεται από το Χιούι, το οποίο μάλλον θα απογειωθεί σε λίγο. Λοιπόν, ακριβώς, έχουμε από το Δέδαλο ελιγμούς επίδειξης, υψηλή επίδειξη και χαμηλή επίδειξη. Βλέπουμε ένα πρόγραμμα ουσιαστικά. Δέδαλος λοιπόν, ο οποίος εντυπωσιάζει το συγκεντρωμένο πλήθος το οποίο βρέθηκε και στην παραλιακή αλλά και σε διάφορα σημεία. Εδώ βλέπετε ο χώρος στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 2, σε ένα από τα πιο ευνηδιάζει ο Δέδαλος. Εκενώθηκε ο χώρος μπροστά από το Χιούι. Ελπίζουμε η σημερινή επίθεση να σας έδωσε μια ιδέα των διαμαντήμων του ΑΦΕΞ και των ελιγμών που εκτελούν οι κάτοικοι μας στη τυπική τους εκπαίδευση. Συγχαρητήρια λοιπόν στο πλήρωμα. Εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευση. Το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης, τα εξαιρετικά τυπικά του χαρακτηριστικά, τα εξαιρετικά μειώνει η αυτονομία του και η αυτονομία του οφείλεται στη θέση τη στιγμή που μας επιτρέπουν να εκτελούμε αποτελεσματικότητα το έργο μας. Που δεν είναι άλλο από να προσφέρουμε στην αεροπορία της χώρας μας καλύτερα στους καμένους του κόσμου. Εκ μέρους της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, Δέδαλο, ΤΑΦΕΞ, Χιούι, σας ευχαριστώ και ελπίζω να απολαύσετε τη συνέχεια της σημερινής εκδήλωσης. Και εμείς ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένων αεροσκαφών ΤΑΦΕΞ Δέδαλος. Λοιπόν, τις καλύτερες των εντυπώσεων άφησε ο Δέδαλος. Είπαμε 5 πράγματα, 5 χαρακτηριστικά. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων. Ο λόγος εσένα. Έλα. Ναι, και άκουσα να λες ότι ο κόσμος σιγά σιγά απομακρύνεται, βέβαια κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να δούμε ξεκάθαρα γιατί βρισκόμαστε μαζί με τον κόσμο. Υποθέτουμε ότι σε λίγο θα σηκωθεί το Απάτσι, οπότε ο κόσμος το μετακινείται ναι. Προς το χώρο ναι. Απογείωσης, έτσι. Ναι, ναι. Έχει εκενωθεί ο χώρος από τον κόσμο και το πλήρωμα σιγά σιγά από ό,τι βλέπω παίρνει τις θέσεις του. Να πούμε ότι ο Γιάννης Ιφεντάς πραγματικά έχει δώσει... έχει βάλει τα δυνατά του σήμερα, γιατί πραγματικά... Τι λέει ο Σερβεντάς, Έλενα. Γύρνα λίγο, κάτι λέει ο Σερβεντάς. Και πραγματικά περνάει πάρα πολύ ωραία. Μας ενοχλεί εντός εισαγωγικών συνέχεια.
Έλενα, μόλις, κάτι δίνει, μόλις κάτι έκανε selfie. Α, μάλιστα. Μόλις έβγαλε selfie με το κοινό. Εξαιρετικός. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως λίγο με τον κόσμο, γιατί έχουμε ώρα να μιλήσουμε. Χαίρετε, γεια σας. γιατί έλα. Oh, yeah, really? Okay. Γεια σου, από πού είσαι, από εδώ, από Καβαλά. I speak English. So, where are you from? I'm from Tunisia. From? Tunisia. Από την Τινησία, λοιπόν. Yeah. Έχουμε και ένα φίλο από την Τινησία, Γιάννη. Από την Τινησία, πάρα πολύ ωραία. It's your first time here in Καβάλα? Well, no, I'm a student pilot here in Καβάλα. Commercial pilot. Yeah. Μα, μάλιστα, είναι μαθητής, λοιπόν, εδώ πέρα, πιλότος στην Καβάλα. Which part of their show you like the most? Well, IFR, instrument flight, which is you fly not under visual flights rules. And basically, it's the most important phase in aviation, which is depends on your instruments inside the aircraft. Let's give some Do you like the F-Gazi, the Patsy? Which one? The Patsy piece? Basically, I'm more into commercial aircrafts, which is a Boeing, Airbus, Piper Archers, and the aircraft that you can transfer pilots and passengers with. Honestly, I'm not into too much into the civil force aviation aircrafts, but I'm still, yeah, fine on them in all cases. The F-Gazi, do you like the F-Gazi? Yeah, it's amazing, of course. Yeah, it's one of the most important things here now in aviation because it can give us a risk. For emergencies, and this we cannot do with the commercial aircraft. Okay, your name? Nasruddin. Ευχαριστούμε τον φίλο μας, ο οποίος μας είπε ότι το F-16 πραγματικά παίζει ένα πολύ σημαντικό και κωμικό ρόλο στην ελληνική αεροπορία και όχι μόνο. Τι να πω, με περίμενα να συναντήσω κάποιον από την Τινησία. Και Τινησία λοιπόν, Έλενα, και Τινησία. Και εντάξει, τι άλλο θα βρεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο ακόμα με τον κόσμο, βεβαίως. Πάμε εδώ σε τρεις εκπληκτικές. Μας ευνηδίασε για μια ακόμη χρονιά το F-16. Ο λόγος F-16. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Νομίζω ότι εδώ... θα ακούσουμε σε λίγο. Έλενα, νομίζω ότι εδώ πρέπει να βάλουμε μια... Έλενα, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ πέρα. Να ακούσουμε πραγματικά αυτόν τον κοφαντικό θόρυβο του F-16, ο οποίος δημιουργεί διάφορα έτσι συναισθήματα. Από τα αριστερά σας, ο Ζεύς και το Κουπανέι. Αυτό ο διαγράφει μια αντίπερη στροφή
γύρω από διαμήκεια ξοχάτου. Αριστερά σας ο Σέρφης και το Σιλόου Ρόε. Κανείς για την παρουσία τώρα του F-16Zers. Η ομάδα αυτή αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους αποτελεί και αυτή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκτέλεσης αεροπορικών επιδείξεων που σκοπό έχει να διαδώσει την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας και την τόνωση του ηθικού τόσο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όσο και της ελληνικής κοινωνίας. Ας ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων. Είναι τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν το θεατή το F-16S. Λοιπόν, η παρουσία του F-16 καταχειροκροτείται το πλήρωμα του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ενώ εδώ βλέπουμε σε replay μοναδικές πραγματικά εικόνες από τους ελιγμούς του F-16. Το οποίο πραγματοποίησε υψηλές, μεσαίες και χαμηλές αεροπορικές επιδείξεις. Δέος πραγματικά και συγκίνηση με την παρουσία του F-16 κάθε χρόνο και ειδικά με την ενάκρωση του εθνικού ύμνου, εκεί όπου πραγματικά οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός αισθάνεται υπερηφάνεια. Πραγματικά μόνο συγκίνηση μπορεί να νιώθει κανείς όταν περνάει το F-16 από μπροστά μας και ακούγονται οι ελληνικές μελωδίες, ο εθνικός ύμνος, συγκινημένοι και οι εθελοντές και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Το χειροκρότημα του κόσμου, ένα θερμό χειροκρότημα για τον Γιώργο τον πιλότο, μάλιστα, ο οποίος και πιλοτάρει το F-16 και τώρα πηγαίνει προς την Λάρισα, στο αεροδρόμιο της Λάρισας, από όπου και θα προσγειωθεί. Ο Σερβετάς φυσικά κλασικά με τα υπέροχα αστεία του προσπαθεί λίγο να μαλακώσει το κλίμα, γιατί πραγματικά όλοι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι κατά το show του F-16 και φυσικά περιμένουμε όλοι το Απάτσι, το επιθετικό αυτό ελικόπτερο, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει την κορύφωση του show. Πάρα πολύ ωραία και οι φίλοι τηλεθεατές είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση του Center. Με ήχο και εικόνα παρακολουθούν αυτή τη ζωντανή μετάδοση από διάφορες οπτικές γωνίες της πόλης της Καβάλας από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά. Ήρθε η αδερφή του Γιάννη Σερβετά. Ναι, ήρθε η αδερφή του Γιάννη Σερβετά. Η δική μου αδερφή τα κατεβεί για να δώσω ένα χειροκρότημα. Δηλαδή εντάξει, δεν κατάλαβα. Πώς την είδε. Έχουμε τα πάντα στην Καβάλα, πες του Έλενα, του Γιάννη Σερβετά. Τα πάντα. Ο Γιάννης Σερβετάς αυτή τη στιγμή προσπαθεί να... Και σε καλές τιμές. Απευθύνεται σε γνωστό κέντρο εστίασης. Εντάξει, να το πούμε, γιατί έχει τον Έμεση. Ναι, λοιπόν, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Το οποίο είναι γεμάτο. Τυχεροί αυτοί οι οποίοι τρώνε το καλαμαράκι και παράλληλα βλέπουν και το F-16. Εντάξει. Και η χρυσή χορηγή λοιπόν, σε καλή σύνδεση. Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Ζεν, κέντρο
Ευεξίας Σπα, Αστικό Τελ Καβάλας, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ίσον, του Ομίλου Στρατηγάκη και φυσικά Αφιπούλου Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. Έλενα, θα πετάξει τώρα ο Δημήτρης Βερβερέλης. Δεν ξέρω αν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα. Σε λίγο θα ακούσουμε τι ακολουθεί. Απλά ήταν ένα μικρό αστείο του Γιάννη Σεπετά για τον κύριο Βερβερέλη. Θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο... από τον εκπρόσωπο λοιπόν της ομάδας, τι ακολουθεί. Να πούμε, Έλενα, ότι υπάρχουν και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή και δράσεις και στα περίπτερα που υπάρχει εμπορική έκθεση στο πάρκινγκ του ΝΟΚ και τα οποία θα επισκεφτείς μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του σόου, αλλά και φυσικά έχουμε και μια χορευτική εκδήλωση στο Πάρκο Φαλήρου, «Ας κρατήσουν οι χορείς τους εθέρες και στη γη», ένα παραδοσιακό γλέτι με την Ευρύτικη Ζυγιά από το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας στις 9.30 το βράδυ. Να καλέσουμε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να κατεβούν. Έχουμε μία από τις εθελοντριές. Εθελοντριά. Το όνομά σου. Μπορείτε να συστηθείτε στο κοινό. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μέλη και είμαι αρχηγός των εθελοντών. Είμαστε συγκεκριμένα, είμαι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη διοργάνωση. Όλα βαίνουν καλώς. Όλοι οι εθελοντές είναι τοποθετημένοι στις θέσεις τους. Απόψη εθελοντών, δηλαδή, εγώ θα σου μιλήσω. Είμαστε συντονισμένοι και στη διάθεση του κοινού να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους θεατές που έρχονται να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση. Μεγάλη συγκίνηση. Ακούσαμε και την Έμη Καμπουρίδου πριν από λίγο να αναφέρεται στο όνομά σου. Συγκινήθηκες πολύ κατά τη διάρκεια που έκανε τη δική του, έτσι, το δικό του σόου το F16. Τόσα χρόνια. Μέσα από τον κύριο Γεωργιάδη έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, όχι μόνο τη διοργάνωση, αλλά ό,τι αφορά την αεροπορία. Και είμαστε πολύ συγκινημένοι κάθε φορά που βλέπουμε. Μπορεί να είναι το ίδιο κάθε χρονιά, αλλά συγκινούμαστε το ίδιο κάθε χρονιά και εμείς. Έχουμε γνωρίσει από κοντά πολλά από τα πληρώματα και τους βλέπουμε σαν δικούς μας ανθρώπους. Τους έχουμε φιλοξενήσει στην όμορφη πόλη μας. Και γι' αυτό είμαστε έτσι λίγο παραπάνω συγκινημένοι. Εξαιρετικά αυτά που μας λέει αυτή τη στιγμή η Μέλη ως εθελόντρια εδώ και 5 χρόνια. Αλλά όπως τα καταλάβατε, σηκώστε τα κεφάλια ψηλά και συνεχίστε να μιλάτε βλέποντας το εκπληκτικό απάτσι. Βεβαίως, Γιάννη, το απάτσι, το επιθετικό απάτσι, το οποίο έχει τραβήξει το βλέμμα του. Αγαπάμε τα απάτσι λίγο παραπάνω. Εντάξει, γιατί κάνουν πολύ ωραίες επιδείξεις κάθε χρονιά και αυτό, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και καμαρώνουμε για την αεροπορία μας. Να πούμε, το τόνισε και πριν ο Γιάννης, αλλά το αναφέρουμε και εμείς, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, σωστά? Βέβαια, υπάρχουν παράλληλες δράσεις. Υπάρχει στη ζώνη Α, δηλαδή κοντά στο κολυμπητήριο, το Wings of Science, δηλαδή σχέση είναι το κομμάτι που σχετίζεται με την επιστήμη, όπου υπάρχουν δύο πανεπιστήμια, το ΤΕΙ Καβάλας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και οι αεροπρόσκοποι, οι οποίοι κάνουν διαγωνισμό ΣΑΙΤΑΣ και απασχολούν τα παιδάκια κατά τη διάρκεια του σοου. Και να πούμε ότι το σοου δεν τελειώνει σήμερα εδώ. Και αύριο μία ακόμη. Βέβαια, αύριο πάλι τις ίδιες ώρες μεταφέρεται, είναι το δεύτερο Παγκαίο Flying Week, μεταφέρεται στο Νέο Πέραμο. Ναι, στο Νέο Πέραμο, πάρα πολύ ωραία. Να αποδεσμεύσουμε, Γιάννη, τα παιδιά από την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και μπράβο για αυτό που κάνετε. Ακολουθεί την κίνηση κεφαλίου του χειριστή. Εκτελεί εικονικά πυρά όπως ακούτε από το πυρεμόνο 30 χιλιοστών.
πάλιο κίνηση δεξιά και αριστερά. Από τον κόσμο
πλήρωμα του σημαντικού ελικοπτέρου Απάτσι υποκλίνεται στον κόσμο. Μοναδικές εικόνες. Ακούμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του δεύτερου τάγματος επιθετικών ελικοπτέρων. Ένα τελευταίο πέρασμα από τον θαλάσσιο κόλπο, από το λιμάνι της Καβάλας, Απόστολος Παύλος. Πραγματικά μοναδικές εικόνες από τους εικονολήπτες του τηλεοπτικού σταθμού Center TV, της τηλεόρασης του Center, της Μακεδονίας και Θράκης. Βλέπουμε εδώ και τον εκπρόσωπο ουσιαστικά του δεύτερου τάγματος επιθετικών ελικοπτέρων, ο οποίος δίνει το στίγμα και στο κοινό, το οποίο έχει κατεβεί στην παραλιακή και όχι μόνο. Είπαμε, η πόλη της Καβάλας είναι χτισμένη αμφιθεατρικά που βοηθάει από όπου και να σταθεί κανείς. Επαναλάβεις. Κρατάτε το κεφάλι ψηλά, κρατάτε την πατρίδα ψηλά. Έτσι ακριβώς. Καλή λοιπόν στον πιλότο με το υπέροχο μήνυμα και την υπόκληση φυσικά που έκανε στο κοινό. Όπως είπαν και οι υπόλοιποι πιλότοι, είναι τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Είναι τιμή για τους ίδιους που τους χειροκροτάμε, που τους παρακολουθούμε και κυρίως που τους στηρίζουμε. Μας αποχαιρετούν λοιπόν. Καλό απόγευμα.
έτσι λοιπόν, πέρα από το αίσθημα αυτό το οποίο πρέπει να κρατάμε το κεφάλι ψηλά, πρέπει ψηλά να είναι και το ηθικό των Ελλήνων ανεξαρτήτως συνθηκών, και δεν σου κρύβω ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης του ελικοπτέρου Απάτσι πήρα το κινητό τηλέφωνο και έβγαλα και εγώ ένα live, όπως και οι υπόλοιποι χιλιάδες επισκεπτών πήραν κινητό και φωτογραφίζουν. Δεν μπορούσα να μην δεν υποκύψω σε αυτόν τον πειρασμό, Έλενα. Πραγματικά μοναδικές εικόνες σήμερα εδώ από την πόλη της Καβάλας. Υπάρχει και συνέχεια όμως. Βλέπουμε εδώ το σε replay. Το ελικόπτερο Απάτσι, πραγματικά μοναδικές εικόνες. Καταχειροκροτούνται όλες οι αποστολές. Είναι μοναδικές οι στιγμές αυτές τις οποίες ζούμε και φέτος. Καθώς η διοργάνωση έχει στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τις κρατικές υπηρεσίες. Όλα αυτά οι αεροπορικές και ναυτικές επιδείξεις προβάλλουν και προάγουν την ανθρώπινη δυνατότητα και τόλμη, αλλά και τα όρια της αεροναυτικής τεχνολογίας, τα οποία όλα αυτά προκαλούν συγκίνηση και θαυμασμό στους θεατές. Διευρύνουν τη φαντασία των μικρών παιδιών. Και σε λίγο, όπως ακούσαμε την Έμι Καμπουρίδου Έλενα, θα έχουμε την απογείωση του ελικοπτέρου Huey, που και αυτό πραγματικά εντυπωσιάζει με την παρουσία του. Το πλήρωμα έχει πάρει την θέση και είναι, νομίζω, έτοιμο να απογειωθεί. Μέρος λοιπόν του αεροπορικού σόου μεταφέρεται αύριο το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Παγκαίου, στη Νέα Πέραμο. 6 ώρα δίνουμε ραντεβού στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Έτοιμο λοιπόν να απογειωθεί και το Huey από ένα ακόμη σημείο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Ο κόσμος έχει φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο για να το δει από κοντά. Φυσικά λοιπόν, μία ακόμη απογείωση του ελικοπτέρου τύπου Huey. Πολύ ήταν ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εδώ στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο συγκεκριμένο σημείο, για να παρακολουθήσει από κοντά την απογείωση. Εδώ βλέπουμε και την εκπρόσωπο της ομάδας, η οποία δίνει ορισμένα στοιχεία, και είναι άξια λόγου να τα ακούσουμε, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Μουσική.
έχουμε τις αεροπορικές αυτές επιδείξεις, οι οποίες συνεχίζονται εδώ στο λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας, όπου έχουν προσελκύσει αρκετό κόσμο και φέτος από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εικόνα από την άλλη πλευρά της Καβάλας, από το Φρούριο αν δεν κάνω λάθος, ναι, όπου υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φωτογραφίζουν κάθε στιγμή του αεροπορικού show, και πολλοί είναι αυτοί που ξεχωρίσαν κάποιες από τις στιγμές, το F-16, το Huey, το Apache, το Δέδαλο, της Baltic Peace, της Μέσας της Βαλτικής, τους αλεξιπτωτιστές. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές τις οποίες ξεχωρίσαν. Βλέπουμε εδώ το δίδυμο, το Huey έρχεται, καταφτάνει ακριβώς εδώ, κοντά μας. Είναι για να τους απολαύσουμε μόνο. Πραγματικά είναι για να απολαμβάνει κανείς το συγκεκριμένο θέαμα. Όλο το πρόγραμμα αυτό του 7ου αεροπορικού σόου. Ακούμε λοιπόν και τα χαρακτηριστικά των πτήσεων από όλες τις αποστολές. Πραγματικά μοναδική στιγμή για το δίδυμο αυτών των ελικοπτέρων. Το πλήρωμα των οποίων καταχειροκροτείται από τον κόσμο. Μια χορογραφία θα έλεγε κανείς στον αέρα από τα δύο αυτά στρατιωτικά ελικόπτερα. Μία ακόμη μοναδική στιγμή που ξεχωρίζει από το αεροπορικό σόου χθες και σήμερα. Μέρος αυτού μεταφέρεται αύριο στην παραλία της Νέας Περάμου, στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Πακέου, 6 ώρα το απόγευμα.
Για όσους δεν κατεβήκατε σήμερα και μείνατε συντονισμένοι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες της τηλεόρασης του Σέντερ, αύριο θα έχετε δυνατότητα από την παραλία της Νέας Περάμου να δείτε πραγματικά αυτό το υπερθέαμα με άλλο σκηνικό. Το λέμε ξανά μια ακόμη στιγμή που ξεχωρίζεις αυτό το αεροπορικό σόου. Μοναδική στιγμή λοιπόν, καταχειροκροτείται από τον κόσμο, ο κόσμος χαιρετάει το πλήρωμα των ελθείων αυτών στρατιωτικών ελικοπτέρων. Χαιρετάμε και εμείς από ψηλά, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και μένουμε με μια ακόμη ευχάριστη εμπειρία αυτή της διεξαγωγής του 7ου Καβάλα RC Show, που αν δεν ήτανε η Οργανωτική Επιτροπή αλλά και όλοι οι φορείς που στηρίξαν αυτήν την προσπάθεια για μία ακόμη χρονιά, όπως ο Δήμος Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, η Δημοφέλεια, το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, το Σωματείο Καφεζιτοπολών, που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διοργάνωση για την Διεθνή Αεροναυτική Διοργάνωση που ακούει στο όνομα 7ο Καβάλα RC Show 2018, το οποίο λαμβάνει χώρα στην παραλιακή ζώνη του λιμένα της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή. Να ακούσουμε τη μουσική αυτή υπόκουση, μοναδικές στιγμές. Το απολαμβάνουμε λοιπόν. Γεια σου Έλενα. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Έλενα, γεια σου. Ας παραμείνει η κάμερα. Ναι, ναι, απολαμβάνουμε το θέαμα. Δεν χρειάζεται, απλά να υπερθυμίσουμε στον κόσμο ότι είμαστε και εμείς εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε σηκώσει το κεφάλι ψηλά και απολαμβάνουμε όλο το σοου. Χαίρετε, γεια σας. Δεν θα σε πάρει τηλεόραση. Εγώ είμαι το Καβάλα. Άντε, βρήκαμε τα βαλιά. Έχω τη μικρή μας από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη μας ήρθες. Ήρθες για το σοου αποκλειστικά. Όχι, όχι αποκλειστικά για το σοου. Ήρθες να κάνεις και πάνω, έτσι. Τι σου άρεσε περισσότερο μέχρι τώρα? Τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα. Ποιο ελικόπτερο συγκεκριμένα θυμάσαι και σου άρεσε πολύ? Όχι. Όχι. Ίσως το Απάτσι να σου τράβηξε την προσοχή. Μάλλον ναι. Λοιπόν, και δεν έχει τελειώσει ακόμη το σοου. Ένα μικρό απολογισμό, μας άρεσε. Το ξέρουμε, το έχουμε δει και τα 7 χρόνια. Και τα 7 χρόνια φανατική δηλαδή. Έλενα, τι να πω. Σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση του 7ου Καβάλα RC Show όσο αφορά την πόλη της Καβάλας. Ο κόσμος πραγματικά είναι ικανοποιημένος και οι περισσότεροι θα καθίσουν στο κέντρο της Καβάλας, θα κάνουν μια βόλτα, θα πιούν το ποτό τους, θα καθίσουν να φάνε, να απολαύσουν την ομορφιά της πόλης μας, γιατί πραγματικά το RC Show σε συνδυασμό με την ομορφιά της Καβάλας νομίζω ότι είναι ένας
συνδυασμός που δύσκολα βρίσκει κανείς. Έμι Καπορίδου, Γιάννη Σερβετάς, πραγματικά από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχουν περάσει από τα Έρτσι Σόου. Και εμείς εδώ, για μία ακόμη χρονιά, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τα οποία κάνουν υπομονή, δουλεύουν, καταγράφουν οτιδήποτε γίνεται στην παραλία της Καβάλας, στον ένα αέριο χώρο και τριγύρω. Μπράβο και σε εσάς από εκεί ψηλά που σας παρακολουθούμε, σας βλέπουμε. Έλενα, βλέπουμε την ελληνική σημαία. Έλενα, Έλενα, είναι μοναδικές οι στιγμές. Μοναδικές στιγμές το 7ο Καβάλα Έρτσι Σόου, που κι αυτό με τη σειρά του θα περάσει στην ιστορία. Ακόμη όμορφη εικόνα με τις πλωτές εξέδρες, τις πλωτές εγκαταστάσεις του λιμανιού της Καβάλας, μικροί και μεγάλοι φίλοι διασκεδάζουν με αυτές τις όμορφες πραγματικά εικόνες. Σε απόσταση αναπνοής από το φρούριο της Καβάλας, από τα σπίτια της Παναγίας, στο πλαίσιο των αεροπορικών αυτών επιδείξεων των στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Huey. Πραγματικά μοναδικές εικόνες, έτσι όπως τις καταγράφουν οι εξαιρετικοί εικονολήπτες της τηλεόρασης του Σέντερ που συνεργάζονται για αυτή την μία και μοναδική παραγωγή. Έχουμε και συνέχεια, ο Δημήτρης Βερβερέλης, σίγουρα. Μοναδική στιγμή, μοναδική εικόνα. Βλέπουμε σε replay όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που πραγματικά μας χάρισε το πλήρωμα των δύο στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Huey. Στο λιμάνι της Καβάλας, Απόστολος Παύλος, παρουσία χιλιάδων επισκεπτών. Έλενα, με τα κίτρινα. Έλα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη και αυτή, έτσι. Δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς κάποια από τις ομάδες. Βέβαια, εγώ προσωπικά έχω ξεχωρίσει, το έχω πει πολλές φορές, τους Baltic Bees. Κάθε φορά που πάω να μιλήσω όλο και κάτι γίνεται από πίσω μας. Εγώ σήκωσα άπειρες φορές σήμερα το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Επέστρεψα. Το βρήκατε. Απαπα. Δημήτρης Βερβερέλης, λοιπόν. Σε απόσταση αναπνοής ο Δημήτρης Βερβερέλης ανάμεσα στα δύο Huey. Προσπάθησε
επιτρέπετε, Ολιβιέ, κατέβασε το προς τα κάτω λίγο. Δεν ξέρει τώρα να φέρει παιδιά, είναι και τέλειος. Προς τα κάτω. Δεν ξέρει τι το κάνει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βερβερέλης, επαγγελματίας πιλότος και εκπαιδευτής με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον αέρα. Τον ακούτε, από εδώ και πέρα θα ακούτε... Χαιρέτησε τον Γιάννη Σερβετά με το χιούμορ τον οποίο το διακρίνει το... Ακούει. Εγώ δεν ξαναβγώ μαζί σου. Μου παράτησες το αεδρό μου και θυμούσα. Να ξέρω από τα πόδια χθες. Όχι ρε, 5-10 φίλοι μας είναι, μην φοβάσαι. Πες τα όλα, πες. Εδώ είναι, εδώ είναι. Να τις χαιρετήσεις, κάνε κανένα κόλπο από τα λόγια δικά σου. Καταχειροκροτείται και ο Δημήτρης Βερβερέλης. Μια ομάδα επίδειξης ελικοπτέρου, η μοναδική μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που συμμετέχουν στις αεροπορικές επιδείξεις με ελικόπτερο. Ο Δημήτρης Βερβερέλης παρουσιάζει εκπληκτικές δυνατότητες των ελικοπτέρων Airbus. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καβάλας. Είναι οι φίλοι μας οι αχρίαστοι, κύριε Δημήτρη, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ξέρεις. Καλύτερα να μην τους χρειαζόμαστε, αλλά να υπάρχουν just in case που λέμε και στον τροχόνιο των διοικητής. Ακόμη μοναδικό υπερθέαμα από τον Δημήτρη Βερβερέλη, ο οποίος χρωματίζει τη διοργάνωση του αεροπορικού σοου. Είχε και μια μίνι εντός εισαγωγικών ναυμαχία από αέρος διαθαλάσσης, εν πάση περιπτώσει. Όμορφες εικόνες μας χαρίζει. Και να πούμε τέτοιο, είναι η τρίτη χρονιά που είναι ο Δημήτρης ο Βερβερέλης μαζί μας.
Κι άλλο χρώμα φωνάζει ο κόσμος, κι άλλο χρώμα σε αυτή τη διοργάνωση, που μια διοργάνωση διαδέχεται την άλλη στην καβάλα, καθώς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ξεκινά και επίσημα το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, ενώ μέσα στον Ιούλιο θα διεξαχθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κοσμόπολης στη Χερσόνησο της Παναγίας. Το καλοκαίρι γιορτάζει η Καβάλα, το καλοκαίρι έχει τη μυθική της η πόλη της Καβάλας. Μέρος του αεροπορικού αυτού σοου μεταφέρεται αύριο στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Επιχειρεί προσγείωση ο Δημήτρης Βερβερέλης. Προσγειώθηκε λοιπόν ο Δημήτρης Βερβερέλης. Και πολλοί είναι ο κόσμος ο οποίος προσέρχεται στο συγκεκριμένο σημείο που προσγειώθηκε για να βγάλει μια φωτογραφία είτε από μακριά είτε από κοντά. Όλοι είναι με ένα κινητό και με μια μηχανή στο χέρι και καταγράφουν τις καλύτερες στιγμές προκειμένου να τις αποθανατήσουν και να τους μείνουν. Χαιρετάει ο Δημήτρης Βερβερέλης μόλις βγήκε και χαιρετάει τον κόσμο. Μοναδικές εικόνες αυτή τη στιγμή από τους μέρος των εικονοληπτών Βασίλη Σόλα, Σοφοκλή Μαρμαρέλη, Απόστολο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους που βρίσκονται μαζί με την Έλενα Σερεφίδου στην παραλιακή. Φυσικά στο Master Control, στη σκηνοθεσία, δύο άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν την πινελιά τους από ώρες τώρα βρίσκονται επιποδός, τρέχουν για να στήσουν όλοι και να έχετε εσείς ένα όσο δυνατόν καλύτερο θέαμα σε ήχο και εικόνα από τη τηλεόραση του Center. Ο Δημήτρης Κατζημαλής και ο Σάββας Τσίγκας. Ο επικεφαλής της ομάδας, Δημήτρης Κατζημαλής, μαζί με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, στήσαν όλη αυτή τη τηλεοπτική προπαραγωγή. Με τις οδηγίες, συμβουλές της τελευταίας στιγμής για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο και αρτιότερο τηλεοπτικό αποτέλεσμα. Με εικόνες σε replay, σε επανάληψη, εικόνες τις οποίες βλέπουμε, εικόνες από διάφορα σημεία, από ιστιοπλοϊκά, εικόνες μοναδικές. Έλενα, σ' ακούω, τι θέλεις, λοιπόν, πες μου. Γιάννη, εμείς έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές εδώ στην παραλία. Μας έχει ζητηθεί από τους εθελοντές να δημιουργήσουμε ένα μικρό διάδρομο. Ναι. Για την έκπληξη, προκειμένου να γίνει η έκπληξη που μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Σερβετάς. Α, μάλιστα. Τι έκπληξη? Δεν την γνωρίζουμε την έκπληξη, δεν θέλει κανείς να μας πει. Απλά έχουμε έρθει λίγο πιο μπροστά για να έχουμε καθαρή εικόνα, να παρακολουθήσετε κι εσείς αλλά και ο κόσμος. Έχεις έρθει πιο μπροστά, περίμενα να σε ξεχωρίσω γιατί είσαι με τα κίτρινα και μπορώ να σε αιτιοποιήσω.
Περιμένουμε λοιπόν αντίστροφη μέτρηση 22 δευτερόλεπτα, λέει ο Γιάννης Ερβετάς. Τι μας θα γίνει, είμαστε περίεργοι. Νίκος Πιτσέρη μας περιμένει μια έκπληξη, μου λέει η Έλενα. Τι έκπληξη περιμένουμε, να δούμε. Ενώ εσείς παρακολουθείτε στιγμιότυπα σε replay από το F16, το οποίο εντυπωσίασε. Δίνουμε ραντεβού αύριο 6 ώρα στο Δήμο Πακέου, στη Νέα Πέραμο, όπου εκεί μέρος του αεροπορικού σοου θα μεταφερθεί. Εκεί. Άνοιξε ο δρόμος, έχουν μαζευτεί, τι γίνεται, τι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Τι έκπληξη μας περιμένει. Λοιπόν, ψήφιροι λένε, Γιάννη, ότι κάποιος θα πέσει από το ελικόπτερο μέσα στη θάλασσα. Ακούγεται εντυπωσιακό και επικίνδυνο. Έτσι. Για όσους δεν κατέβηκαν στην παραλιακή από την πόλη της Καβάλας και είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση του Σέντερ, μας περιμένει μία έκπληξη. Για σας μιλάω. Από την περιοχή του Αγίου Λουκά, του προφήτη Λία, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Χωράφας, του Βύρωνα, του Περιγιαλίου, του Αγίου Αθανασίου, του Τιμίου Σταυρού. Κάτι θα κάνει ο Δημήτρης Βερβερέλης, για να δούμε τι. Σηκώνεται λοιπόν το Wizard και πληροφορίες λένε ότι κάποιος έχει επιβιβαστεί στο ελικόπτερο και αναμένεται να πέσει από αυτό. Ποιος θα πέσει? Κάποιος θα πέσει από το ελικόπτερο, Γιάννη. Έτσι λένε οι εθελοντές. Κάποιος θα πέσει από το ελικόπτερο. Ο Αναστάσιος Φιδέρης θα πέσει. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι κοντά, ακούω. Να πούμε εμείς για μία ακόμη φορά τους χρυσούς χορηγούς για αυτή την τηλεοπτική παραγωγή. Είναι δεκάδες, αλλά αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν εδώ είναι το αστικό κτέλ Καβάλας με κύριο μότο «Πάντα στην ώρα τους». Το κέντρο ευεξίας ΣΠΑ, μια πραγματική όαση χαλάρωσης και ομορφιάς σε ένα παράδεισο αναζωογόνησης και ευεξίας. Τα κέντρα ξένων γλωσσών Ίζων του Ομίλου Στρατηγάκη, 40 χρόνια δίπλα στο μαθητή, πάντα πρωτοπόροι, και το πρατήριο υγρών καυσίμων Αφιπούλου στην οδό Ελευθεριού Βενιζέλου 24 στην Καβάλα. Χαρακτηριστικό πλάνο, μοναδικές εικόνες, είναι μοναδικό. Αναστάσεις Σιδέρης λοιπόν, και ήδη έχει πέσει από το ελικόπτερο του Δημήτρη Βερβερέλη. Όμορφες εικόνες από μικρούς και μεγάλους. Μια μοναδική εμπειρία αυτή της ελεύθερης δόσης. Ο Αναστάσεις Σιδέρης είναι υπερευθύνης. Εντοπίστηκε ο Αναστάσεις Σιδέρης. Όλοι οι ποτέ στην Αθήνα είναι στην Κοπαϊκά. Μπορείτε να πάτε στο Skyline Apartments και να κάνετε μια ελεύθερη πτώση μαζί με τον Αναστάση. Ακούς, Βασίλη, μαζί θα πάμε. Μια ελεύθερη πτώση. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Χατζημαλή, τον Σάβα Σίκα, τον Τσοβοκλή Μαρμαρέλη για να καταγράφουν την πτώση μας. Ζηλεύετε, γι' αυτό τα λέτε. Να δούμε πού θα προσγειωθεί, έχει ενδιαφέρον.
Παπαπα. Θα περπατήσει τώρα, περπατάει. Μοναδικό. Αυτό είναι ο Αναστάσης ο Σιμέρης. Ακριβώς μπροστά. Ο οποίος θα πει εγώ. Εδώ μπροστά μας. Μοναδικό. Έλενα. Τώρα πρέπει να δούμε τον Σιμέρης. Έλενα! Έλενα, μας ακούς! Από τα 2 χιλιόμετρα λοιπόν, μας έκοψε πραγματικά την ανάσα. Περπάτησε στη θάλασσα, μοναδική στιγμή, εξαιρετική στιγμή. Και ο Δημήτρης Βερβερέλης ακολουθεί από πάνω με το ελικόπτερο. Η ελληνική ομάδα διάσωσης. Κύριε Χατζημαλή, η κυρία Σερεφίδου δεν μας ακούει. Από ό,τι με ενημερώνουν, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες και από τις πλωτές εξέδρες, την ελληνική ομάδα διάσωσης που έσπευσε στο σημείο που έπεσε ο Αναστάσης Σιδέρης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν σε επιχειρήσεις από το 1978 σε εθελοντική βάση, ενώ από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή σωματείου. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και διαθέτει 35 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι επιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το παράρτημα Νομού Καβάλας λειτουργεί από το 2014 και αυτή τη στιγμή απαριθμεί πάνω από 40 ενεργούς εθελοντές. Έλενα, να τη έκπληξη που περιμέναμε. Γιατί περιμένουμε τώρα να έρθει η ελληνική ομάδα διάσωσης. Ο Αναστάσης ο Σιδέρης. Μέτος μας χαιρετάει. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν στην πόλη της Καβάλας. Περιμένουμε να το δούμε λοιπόν. Πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά, παρακολουθούμε, καταγράφουμε ο Αναστάσης Σιδέρης στο σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καταφτάνει στο stage εκεί στη σκηνή όπου θα τον υποδεχτεί ο κόσμος ο οποίος τον χειροκρότησε.
Δώστε, 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 είναι μοναδικό το θέαμα. Μόλις έφτασε λοιπόν ο κύριος Τιβέρης από το Skydive Athens. Θα χαιρετήσει για λίγο τον κόσμο Γιάννη και μετά θα πάει να αλλάξει. Λίγο δύσκολο να το μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι λογικό. Οι εθελοντές προσπαθούν να ανοίξουν ένα διάδρομο για να μπορέσει να περάσει η ομάδα του Skydive. Το χειροκροτάει ο κόσμος. Είναι λογικό, το βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Ανεβαίνει στη σκηνή. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν και τον Αναστάση Σιδέρη. Ότι είπαμε και δύο λόγια λίγο νωρίτερα για την ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία προσέγγισε τον Αναστάση Σιδέρη για να τον ανεβάσει πάνω στο φουσκωτό. Από εκεί και μετά βλέπουμε μια άποψη πανοραμική της Καβάλας, την Οδό Αθηνικής Αντιστάσεως και τον κόσμο ο οποίος έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα να παρακολουθήσει τις αεροπορικές αυτές επιδείξεις του 7ου Καβάλα Air Show, που να πούμε για μια ακόμη φορά μέρος αυτού μεταφέρεται αύριο Κυριακή 1 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην παραλία της Νέας Περάμου του Δήμου Παγκαίου, εκεί όπου πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς θα βρεθούν και την ώρα που κάποιοι θα κάνουν το μπάνιο τους θα απολαμβάνουν και τις αεροπορικές αυτές επιδείξεις. Να πούμε ότι υπήρχε σε όλη αυτή τη διοργάνωση η Οργανωτική Επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Βέβαια όμως σε αυτή την Οργανωτική Επιτροπή ήρθαν να κουμπώσουν ο Δήμος Καβάλας ως επικεφαλής μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δια της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, Δημοφέλεια, Εμπορικό Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογος Καβάλας, Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας, το Σωματείο Καφεστοπολών. Όλοι αυτοί συμμετείχαν για αυτήν την Διεθνή Αεροναυτική Διοργάνωση του 7ου Καβάλα Air Sea Show στην παραλιακή ζώνη του Λιμένα Καβάλας και στο λιμάνι Απόστολος Παύλος. Μια μοναδική πραγματικά διοργάνωση που περνάει και αυτή στην σειρά της στην ιστορία. Έτσι λοιπόν, να πούμε για μία ακόμη φορά τους χορηγούς, τους χρυσούς χορηγούς σε αυτήν εδώ την τηλεοπτική προσπάθεια και παραγωγή. Ήταν αρκετοί χρυσοί χορηγοί, μεταξύ αυτών το Κέντρο Ευεξίας ΣΠΑ, μια πραγματική όαση χαλάρωσης και ομορφιάς σε ένα παράδεισο αναζωογόνησης και ευεξίας, ΖΕΝ.
αστικό Τελ Καβάλας. Πάντα στην ώρα τους, πάντα στην ώρα σας. Τα κέντρα ξένων γλωσσών του ομίλου στρατηγάκης Ίζων. 40 χρόνια δίπλα σας πρωτοπόροι. Και το πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ελευθερίου Βενιζέλου 24 στην πόλη της Καβάλας Αφή Βούλου. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους. Μα πάνω απ' όλα ευχαριστούμε θερμά τα πληρώματα των πολεμικών αεροσκαφών που πραγματικά συγκίνησαν το συγκεντρωμένο πλήθος που βρέθηκε όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας αλλά και περιμετρικά, αμφιθεατρικά αυτής της όμορφης γαλάζιας πολιτείας. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τους φίλους τηλεδεατές της τηλεόρασης του Σέντερ που ήταν συντονισμένοι από τον Εύρο μέχρι τη Ροδόπη και μέχρι τις Σέρες και μέσω της Σίτα Vision στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Διαδιακτυακά βέβαια από εκεί και μετά να ευχηθούμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη διοργάνωση, την 8η αεροπορική αυτή διοργάνωση, το 8ο Καβάλα Air Show με καμία επιφύλαξη και να ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιατί η Καβάλα το καλοκαίρι γιορτάζει. Το πρώτο δεκαήμερο ξεκινά το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων και αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει και το Κοσμόπολης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά.